Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φυσικοροχοπίβινο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο. Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παραγόντα από τους μελαχολίας και να βγάλουμε βόλτα και τους σκύλους μας. Αυτό ήταν αφιερωμένο στο φίλο μου τον Λευτέρη, που έχει βγάλει το σκύλο βόλτα και ερευνά γενικότερα τα τοπία. Γεια σου Λευτεράκο, παππούς μέχρι να χορτάσει, αλλιώς την αγάπη μας σε εσάς που βρίσκεστε ήδη έξω στον δρόμο, γυρίζετε από τη δουλειά γιατί είστε νυχτερινοί και βγάλατε λούκι νυχτοκάματο. Για εσάς που ξυπνάτε από νωρίς νωρίς και πρέπει να πάτε στη δουλειά εντός Θεσσαλονίκης ή μακριά, οδηγοί, σεκιουριτάδες, νοσηλευτές, οτιδήποτε. Και ό,τι είπα ισχύει για το θηλυκό, δηλαδή οδηγίνες, νοσηλεύτριες, σοκεριτούδες, ό,τι κάνετε εκεί πέρα έξω, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην το ξεχνάτε, έχουμε απόθεμα να δώσουμε και για αυτούς που μπορεί αυτό το διάστημα να μην είναι σε καλή φάση, να είναι χωρίς δουλειά, να είναι χωρισμένοι, να είναι στο κρεβάτι του πόνου, να είναι σε νοσοκομείο, να περνούν μια δύσκολη φάση. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να κάνουμε την προσπάθειά μας, να σκάσει λίγο το χυλάκι σας, να πάρουμε το μυαλό από τις έγνοιες, να πάρουμε το μυαλό από τις στεναχώριες, από τα άγχη, από το ζωφερό που μπορεί να σε έχει αυτό το διάστημα καταβάλει. Εδώ είμαστε. Έχω, κυρίες και κύριοι, βουνό, έχω το Αραράτ της ηχοληψίας, το Θιβέτ, το οροπέδιο της κονσόλας, κυρίες και κύριοι, μαζί μου και απέναντι κάνοντας σκιά για τέσσερα ανατρεπόμενα είναι ο Χρήστος Κιώσης. Χρήστο. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι. Καλά, εντάξει, κοιτάω στο πλάι. Σε ευχαριστώ που και σήμερα εδέησες και ήρθες. Δεν μας εγκατέλειψες, ήσουν παρόν, είσαι παρόν, ελπίζω δηλαδή, όχι μόνο... Αυτό ακριβώς, όχι μόνο σωματικά. Φίλε, υπάρχει περιστατικό που κοιμήθηκε πάνω στην κονσόλα. Ευτυχώς όχι στην εκπομπή μου, αλλά ήμουν εκεί, το είδα. Δηλαδή, Κανονικά. Κοίταξε, είναι δύσκολη ώρα. Άντε, εγώ είμαι 8-10. Το 6-8 φίλε ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι, δηλαδή, ειδικά αν έχει δουλέψει νύχτα ο ηχολήπτης. Δούλευε, παιδί μου, το παιδί δούλευε και DJ. Και έπρεπε κατευθείαν από τα λαδάδικα να έρθει για κονσόλα. Άντε, την πρώτη ώρα πας με την κεκτημένη, ρε παιδί μου. Στο 6-7 πηγαίνεις σε μια εγρήγορση. Εκεί στο 7-8 φίλε όμως γίνεται μια κοιλιά. Έρχεται ο Μορφέας με τους φίλους και σου γαργαλάει τις πατουσίτσες. Κοιμήσου. Άρονται οι φωνές στο βάθος. Τα ακούς στο βάθος, γίνεται μια σαν μια κουκίδα στον ορίζοντα. Είναι οι φωνές. Φεύγουν και τα σαλάκια στο πλάι έτσι όπως έχεις ακουμπήσει πάνω στην κονσόλα, ε. Φίλε, τέλος. Γεια σας. Είναι αυτός ο ύπνος της τηλεόρασης. Με το βρακί και φεύγουν τα σαλάκια στο πλάι. Κανονικά ξυπνάει. Τι έγινε, παιδιά. Σημάδι από το μαξιλάρι να πούμε χαρακωμένος είσαι. Ούτε καταλαβαίνεις, ανοιχτά όλα, τηλεοράσεις, φούρνοι, ό,τι υπάρχει, επειδή μου ανεμιστήρες, ερκοντίσιον όλων. Και κοιτάς και λες τι ώρα είναι τώρα, και είναι 5 ας πούμε. Αυτός ο πιο γλυκός ύπνος. Ελάτε κυρίες και κύριοι, στην τρελοπαρέα του Ζουμουσού, ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ωραία πραγματάκια για το φιλικό που έγινε χθες, για τους παίκτες που έρχονται, να βάλουμε τα ποταπά μας, να κάνουμε το σουξουμούξου μας, να κάνουμε οπωσδήποτε σουλουμουντρούχου με την καραπιπερί που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα θέματά μας, το σουλουμουντρούχου με την καραπιπερί. Οι παλαιοί γνωρίζουν, οι καινούργοι θα μάθουν. Ελάτε γιατί και σήμερα θα συζητήσουμε ωραία πραγματάκια. Ανοίξαμε τον μπλιμπλί και γράφεται στο μαποτεύθερο στο προσωποβιβλίο αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρωες και μπαίνετε στην παρέα μας την πρώτη ώρα της εκπομπής όπως πάντα και παντοτινά ο μεγάλος χορηγός η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό με LG ψυγειοκαταψύκτες, πραγματικά κοσμήματα. Αυτό είναι έπιπλο, λυπάσαι να το βάλεις στην κουζίνα, το βγάζεις βόλτα, να το δουν οι φίλοι σου, οι άλλοι παίρνουν αυτοκίνητα, εσύ παίρνεις ψυγειοκαταψύκτη. Με φοβερή χωρητικότητα, με door cooling, με διάφορα υπέροχα πράγματα μέσα, με V-Plus τεχνολογία. Και δώρο με οποιοδήποτε ψυγειοκαταψύκτη, ωραία λέξη ο ψυγειοκαταψύκτης, και όσοι για να κάνεις στην αρχή μία σαρδαμάρα υπέροχη, καταπληκτική το ψυγειοκαταψύκτης, καταπληκτικό πιστεύω. Έχετε δώρο λοιπόν και 48 μπύρες α. Γιατί όχι 50 και ποιος από εκεί 50 μπύρες. Αυτός ένα 0 σου λέω εγώ, αυτός ένα 1. Κατευθείαν ισοφάριση. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι
ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε ψάρι στην πόλη, το βρίσκεται στις δύο καταπληκτικές ψαραγορές, στα δύο πρότυπα ιχθυοπολία, στο Αιγαίον και στο διοικητήριο απέναντι, 214.000 πάνω στην Αγίου Δημητρίου, αλλά και στο Ρεόκαστρο, 695666, δίπλα στο Κονταξοπούλιο Γυμναστήριο. Εκεί θα βρείτε λοιπόν καταπληκτική ποικιλία, πεντανόστιμα, φρεσκότατα, δεν αφήνουν δεύτερη μέρα ψάρι να παλιώσει, να μπαγιατεύσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και Κυριακή ανοιχτά. Και έρχονται στο σπίτι σας καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Μια υπέροχη ιστορία. Φυσικά Νικολαίδης, σαχαροπλαστεία. Για καφεδάκι τώρα το πρωί. Ανάβετε αλάρμ. Παίρνετε την καφεδιά σας. Παίρνετε το σφαλιωτοειδέ σας. Και είστε άρχοντες. Το ψωμί, το μεσημέρι, οτιδήποτε ποικιλία. Βυζαντινό, ζυμωτό, μαύρο για διαβητικούς. Έτσι αλλιώς, αλλιώτικα. Και βέβαια το κορυφαίο για παγωτό ζαχαροπλαστείο. Στην πόλη μας και όχι μόνο. Με φοβερές ποικιλίες που δεν τις βρείτε πουθενά αλλού. Εννοείται ότι όλοι έχουν σοκολάτα, βανίλια και φράουλα κτλ. Ναι, αλλά εδώ έχουμε και άλλα πράγματα και βυσσινοσοκολάτες και καϊμάκια αγριοκέρασο και νάνα μέλια και velvet μπόσκο και τυραμισού και διάφορα άλλα υπέροχα και American cookies και τα πάντα όλα, τα κοάλα τίποτα. Όσο για το καλύτερο σχολείο στην πόλη, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, στις ωραιότερες εγκαταστάσεις, στο ασφαλέστερο περιβάλλον. Με φοβερές συνθήκες για το παιδί σας, αν είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, εγγράψτε το στα προπαρασκευαστικά τμήματα, ενημερωθείτε στο 475-900, εκεί θα βρείτε το περιβάλλον που θέλετε, το εξασφαλίσετε ένα καταπληκτικό μέλλον σε ένα δίγλωσσο σχολείο, που στο τέλος μπορεί να δώσετε πανελλαδικές, μπορεί να φύγετε με το αμπιτούα, το χαρτί που παίρνουν σε αυτό το σχολείο για να φύγουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού στο εξωτερικό. Είδαμε λοιπόν ακόμα ένα φιλικό χθες την ομάδα να ρολάρει, να πέσει γρήγορο ποδόσφαιρο. Χθες είδαμε πώς παίζεται η κόντρα από την ομάδα και αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Είδαμε να μην έχει δηλαδή η δική μας η ομάδα την κατοχή αλλά να αφήνει τον αντίπαλο, ίσως και αυτό ήταν εσκεμμένο έτσι, διότι έτσι αναμένεται να πάει η αναμέτρηση, ειδικά εκτός έδρας με τον Άγιαξ. Είδαμε τους παίκτες να αφομοιώνουν με ωραίο τρόπο αυτά που τους μεταφέρει, τους μεταδίδει, τους μεταλαμπαδεύει με κάθε τρόπο ο Αμπέλ Φερέιρα. Είδαμε την ομάδα να πιέζει. Είδαμε την ομάδα να παίζει και πάλι για τη νίκη. Αυτό επισημαίνει συνέχεια ο καινούργιος προπονητής. Στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Μ' αρέσει. Θα χρειαστεί να έχουμε ακόμα περισσότερη πίεση με τον Άγιαξ. Νιώθω ώρες-ώρες ότι πραγματικά θα δούμε ωραία πράγματα φέτος. Επισημαίνω και πάλι, όπως δεν ρίχνουμε μαύρες πλερέζες, δεν φοράμε μαύρα και κατεβάζουμε μεσίστιες στις σημαίες τραγουδώντας «Άνοιξε πέτρα για να μπω» και απαγγέλλοντας καριωτάκι όταν η ομάδα δεν πάει καλά σε ένα φιλικό ή κάνει και μία ήττα, όπως δεν φέρουμε την καταστροφή και τον όλεθρο, έτσι δεν θριαβολογούμε ή θεωρούμε ότι είναι όλα εντάξει ή ότι είναι όλα έτοιμα ή ότι δεν χρειάζεται προσθήκες όταν κάνει μία ή δύο νίκες. Χρειάζεται μία ισορροπία. Είναι φιλικά παιχνίδια, δοκιμάζει πράγματα. Αυτό που μπορούμε βέβαια πλέον να το πούμε με σιγουριά είναι ότι τούτοι εδώ που ξεκίνησαν και στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι αλλά και στο τωρινό, στο χθεσινό, είναι όπως φαίνεται η πρώτη 11 τους οποίους έχει στο μυαλό του ο Αμπέλ Φερέιρα για το μάτς της 6ης Αυγούστου, ανήμερα του Σωτήρος και των γενεθλίων του γιώκα μου, που ελπίζουμε η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει σε μια κατάμεστη τούμπα. Αυτή τη φορά το μάτς με τον Άγιαξ, το πρώτο είναι εντός και το δεύτερο εκτός. Το δεύτερο που πολλές φορές έχουμε γράψει ιστορία με μεγαλειώδεις εμφανίσεις, με τρομερές προκρίσεις και με περήφανες νίκες που έχουν γραφτεί εσαΐ και ανεξίτηλα στο ευρωπαϊκό βιβλίο του ΠΑΟΚ. Είδαμε την ομάδα λοιπόν να παίζει γρήγορα. Είδαμε παίκτες σε άριστη κατάσταση, όπως φαίνεται από τα φιλικά αυτά, ότι είναι ο Πέλκας που έχει γρήγορα προσαρμοστεί στη θέση που είναι πιο κοντά προς την εστία. Αν πούμε ότι αυτό το 4-4-2, το ένα από τα δύο μπροστά είναι ο Ακπομ, το δεύτερο είναι ο Πέλκας. Αν πούμε ότι είναι δεύτερος επιθετικός, είναι πιο κοντά στην εστία. Οποιαδήποτε ενέργεια εκεί μπροστά είχε Πέλκα μέσα, με τρομερή όρεξη, με φοβερά τρεξίματα σε όλες τις φάσεις μέσα, να σκοράρει, να πασάρει.
έχω πει και άλλη φορά, ο καλός Πέλκας, δηλαδή ο προπέρσινος Πέλκας ή ο περσινός Πέλκας στα τελειώματα μετά τον τραυματισμό του Αντρέ Βιερίνια, ο Πέλκα των τελευταίων αγωνιστικών, ο Πέλκας του τελικού, είναι μια σπουδαία υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Και το γεγονός ότι προσαρμόστηκε άμεσα σε αυτό το 4-4-2 που έχω ξαναπεί, για μένα δεν είμαι κανένας τεχνικός, θα πούμε, ούτε κανένας σπουδαγμένος στη σχολή προπονητών της Κολονίας. Καμπάζω όσο καμπάζω. Αυτό το 4-4-1-1 που είναι ο Πέλκας που γυρίζει λίγο πιο πίσω, το αφομοιώνει ο Δημητράκης με το περιβραχιόνιο στο χέρι. Καταλαβαίνει ότι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Είδαμε χθες το Σαμπά να κάνει άλλο ένα εξαιρετικό φιλικό με μια φοβερή ενέργεια στον γκολ που σερβίρει έτοιμο στο Τζούμπα Ακμπομ. Τον αδειάζει τον αμυντικό, του κάνει μια κλειστή τρίπλα εκεί πάνω στη γραμμή, τον στέλνει για βρούβες, του δίνει σακούλα και μαχαίρι να πάει για ζωχούς και βλήτα. Του λέει από εκεί θα πας μέσα στο χωράφι, θα βρεις, να μην γυρίσεις χωρίς χόρτα, θα φάμε χόρτα με κρέα σήμερα. Πρόσεξε, μην έρθεις με άδεια σακούλα. Τον έχει στείλει λοιπόν, κάνει ένα μικρό εμετούλι στη σακούλα ο αμυντικός. Εξαιρετική ενέργεια. Περιμένουμε και από το Ζαμπά να είναι ο Ζαμπά της αρχής. Ο Ζαμπά των ευρωπαϊκών αγώνων στο ξεκίνημα. Ο Ζαμπά του πρώτου μισού. Όχι ο Ζαμπά του τελειώματος του πρωταθλήματος που ήταν μέτριος έως κακός. Έχει ανέβει ο ανταγωνισμός. Ξέρουν ότι όταν γυρίζεις στον πάγκο και βλέπεις ότι ένας ολόκληρος στόχ δεν ξεκινάει βασικός, ότι είναι έξω παίκτες όπως ο Λιμιός με την ταχύτητά τους, με την έκρηξή τους, παίκτες όπως ο Ερίκε που δεν ξέρουν αν θα μείνουν κιόλας, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δίνεις όχι 100%, 200% από το πάθος σου, από την ενέργειά σου, από την αυταπάρνησή σου, από τη δίψα σου για να αποδείξεις πράγματα. Δεν χαλαρώνεις καθόλου, κυνηγάς κάθε παλιά. Αυτό είναι που τρελαίνεται και γουστάρει ο καινούριος προπονητής. Να υπάρχει ασίγαστο πάθος. Να υπάρχει άσβεστη φλόγα σε κάθε διεκδίκηση, σε κάθε στιγμή από τους παίκτες της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε είναι φιλικό, είτε είναι οικογενειακό διπλό, είτε είναι τσανταλίνα μανταλίνα, είτε είναι κορόιδο γύρω-γύρω όλοι. Αυτός που χθες ήταν αποκάλυψη ήταν ο Μίσιτς, ο οποίος επίσης κάνει μια εξαιρετική κούρσα και βγάζει μια μπαλιά υπέροχη στον Πέλκα, σιρτή, κάθετη, σαν δεκάρι. Ο Μίσιτς που μέχρι τώρα και στα περσινά, πέρα από το φοβερό γκολ στο ξεκίνημά του, κινήθηκε σε ρηχά νερά. Μάθαμε όμως πλέον και εμείς να μην βιαζόμαστε, και λέω εμείς, πρώτο πληθυντικό, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Μάθαμε λοιπόν όλοι μας να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν ποδοσφαιριστή μετά από τις αποδείξεις σε άλλες περιπτώσεις που είχαμε μετά το πρώτο εξάμηνο ή μετά τον πρώτο χρόνο, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση του Βαρέλα που τον πρώτο χρόνο ήταν μέτριος και μετά εξελίχθηκε στον έναν από τους δύο στυλοβάτες της άμυνας. Θυμίζω τον Κρέσπο που και αυτός στον πρώτο του χρόνο ήταν okay, και μετά είδαμε απίθανα πράγματα τη δεύτερη χρονιά και πέρα. Και μιλάω τώρα για δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πραγματικά μετά είπαμε αυτός είναι ο παίχτης και άργησε να δείξει. Ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θέλουμε να αποτυγχάνουν οι παίκτες μας και να βγαίνουμε να λέμε «Είδατε που σας το είχαμε πει ότι δεν κάνει!» Λέμε ό,τι βλέπουμε. Δεν έχουμε δει πράγματα που θα θέλαμε από τον Καντουρί στον καιρό που είναι εδώ. Πέρα από κάποιες εκλάμψεις. Μακάρι ο Καντουρί να είναι ο Βαρέλα και ο Κρέσπο μέσα αγωγικά της φετινής χρονιάς. Μακάρι να μας βγάλει τα μάτια αυτό το χρόνο. Και να πούμε νάτος. Τον έβαλε στη θέση 8 που είναι η θέση του και όχι στον ασβέστη να περπατάει στα χιόνια, να πούμε, και στις τάχτες. Και αποδίδει. Μακάρι ο Μίσιτς να είναι μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή να μας δείξει πράγματα στη συνέχεια. Να μας δείξει ότι φέτος προσαρμόστηκε, έμαθε τους συμπαίκτες του, έμαθε την ψυχοσύνδεση της ομάδας, γενικά αφομοιώθηκε και
μπορεί να δώσει πράγματα. Χθες λοιπόν είδαμε εξαιρετικό παιχνίδι και από το Μίσιτς. Γενικά όλη η ομάδα τρέξιμο. Εκεί που επειδή δεν τα βλέπουμε όλα τέλεια, εγώ είδα μία, ας το πούμε έτσι, ακόμα μία, μία κατάσταση που δεν μου αρέσει να το πω έτσι. Μία αδυναμία, μία ευπάθεια. Την είδα στις στημένες φάσεις, στις έντρες. Εκεί χρειάζεται λίγο δουλειά. Βέβαια, το είπα, αν δεν κάνω λάθος, ο Τσούμπα, ότι στο ημίχρονο ο προπονητής μας είπε ότι κινδυνεύουμε μόνο από τα στημένα. Να προσέξουμε τα στημένα, όπως και έγινε. Βγάζει ένα στην αρχή του παιχνιδιού ο Πασχαλάκης μια κεφαλιά. Εκεί θα πρέπει να το δουν αυτό. Γιατί μπορεί να έχεις την κυριαρχία σε όλο το παιχνίδι, στα δύσκολα μάτς. Μπορεί να έχεις την κατοχή, μπορεί να πιέζεις, μπορεί και να κερδίζει ένα φάουλ κάπου στο πουθενά, ας πούμε, στο κέντρο μεταξύ περιοχής και σέντρας ο αντίπαλος, ή να κερδίσει ένα κόρνερ από μια καραμπόλα να χτυπήσει στο κολομέρι και να βγει έξω και με το στημένο, κρακ, μια κεφαλιά και ας είναι ανύπαρκτος όλο το παιχνίδι. Άι, βγάλ το μετά, τρέχεις. Άρα, επειδή τα στημένα παίζουν καθοριστικό ρόλο, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Λέμε, δεν θέλω να λέμε μόνο τα θετικά, θέλω να λέμε ό,τι βλέπουμε. Άρα εκεί στα στημένα θέλει δουλίτσα. Πιθανότατα ο Άντερσον Εσίτη που έρχεται, αυτός ο 1,90, το άρμα, το βουνό, ο βράχος, ο τυμπανιστής από τη ρωμαϊκή γαλέρα στον Αστερίξ, ο τύπος από το πράσινο μήλι, παίρνουμε τον τύπο από το πράσινο μήλι, αυτόν τον μαύρο που τον πήγαινε βόλτες, ο Τόμ Χάνκς, αυτός πήγε το χάρισμα και την πλήρωσε τελικά άδικα. Νομίζω έχει συγχωρεθεί αυτός ο ηθοποιός. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο, αυτόν φέρνουμε σε εξάρι. Χθες, παλιός του προπονητής, είπε ότι τρεις να κρεμαστούν πάνω του, αντίπαλοι, δεν πέφτει αυτός. Δεν πέφτει. Και όπως σωστά λέγει ο Λευτέρης, ο Χαλκιδικήσιος. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, αν κάνει γεωτρήσεις, αν είναι τρίποδο, αλλά φαντάζομαι για να είναι τόσο σταθερός και να μην μπορεί να το ρίξει κανένας, πιθανότατα το ίδιο στηρίζεται μια καρέκλα που έχει δύο πόδια ή ένα ποδήλατο που έχει δύο ρόδες, το ίδιο είναι ένα που έχει βοηθητική ρόδα. Ένα τρυπόδι, και όσοι σε ρωτάει εσένα, ας την ανατομία. Αν το δεις γεωμετρικά, να πούμε, πρακτικά, το να έχει τρία πόδια, άι ρίχτον. Άσε, μπορεί να κάνει το τρίτο πόδι να σε χτυπήσει με την ανακόντα και να λες, ρε παιδιά, ρε παιδιά, ποιος μας καμπυλίζει με πετσέτες βρεγμένες. Να πούμε. Αυτός λοιπόν έρχεται και για αυτόν φυσικά ματάκι χορταράκι. Με αυτόν θα κάνουμε και ωραία συνδυματάκια. Εσίτη, εσίτη, κλείσε του στο σπίτι. Εσείς μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε ρήμα της αρεσκίας σας, δυσύλλαβο, με τέλος πάντων την οξία των τόνων στην παραλίγουσα και δύο αλφα μέσα η λέξη, και εννοώ το τράβα του στο σπίτι. Δεν ξέρω εσείς τι σκεφτήκατε, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Αυτός λοιπόν έρχεται για να πάρει τη φανέλα με το νούμερο 6. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια η φανέλα με το νούμερο 6. Νομίζω ότι την έχει πάρει άλλος τη φανέλα με το 6, που την είχε ο Τόσκα. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω αν έχει δοθεί μια σιωπηλή παράταση στο Κοετράο, δεν το ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα πρέπει να γίνει ανατροπή. Εχθές, πρώτη μέρα που δόθηκαν στους φίλους της ομάδας τα εισιτήρια διαρκείας με τον καινούριο τρόπο, με το διαδίκτυο, η καινούργη κάτοχη έγινε ο ρημαγδός, έγινε ένας απίστευτος πανικός. 6-7 τέλος, γεια σας, μην τα ψάξετε, δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για την 6, ούτε για την 7 και έχουν μείνει ελάχιστα για την 1, τη 2, την 3 και την 5, όπως έγραψε και ένας φίλος της ομάδας εχθές στον τοίχο. Πάω, ξαγαπώ,
ΠΑΟΚ είσαι ο ένας, sold out πριν τον Αύγουστο, δεν έκανε κανένας. Πανικός, χαμός, θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, πιστεύω και εντός, νάτος, για να πω και το όνομά του, ο Δημήτρης, ο Σαπνάρας ή Σαπναράς, δεν ξέρω που πηγαίνει ο τόνος, sold out πριν τον Αύγουστο, δεν έκανε κανένας. Ερυπή οφθαλμού, υπάρχει κόσμος που δεν το έχει τόσο πολύ με το διαδίκτυο, που ήταν μαθημένος στην ουρά, που ήταν μαθημένος στα σπιτάκια, που ήταν μαθημένος νεράκι, ξηρά τροφή, sleeping bag κτλ. Είπαμε. Αυτός τώρα είναι ο καινούριος τρόπος και ο κόσμος αγκαλιάζει την ομάδα. Περισσότερο πείσμωσε ο κόσμος από την κλήρωση. Έχω να πω αυτό που είπα και χθες, γιατί με ρώτησε η παρέα από τη Γερμανία, από τον Darmstadt χθες στο inbox, στα φιλιά, στα παιδιά, στον Μάνο, στον Παναγιώτη, στον Ορέστη και στον Δημήτρη και στις γυναίκες τους, στις κοπελιές τους. Αυτό που είπα και χθες. Όποιος φοβάται πάει και κοιμάται. Όποιος φοβάται παίρνει σκύλο. Δεν υπάρχει φόβος δίπλα στη λέξη ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει καταρχήν εύκολο δίπλα στην έννοια, στην ιδέα που λέγεται ΠΑΟΚ. Εύκολο τίποτα. Εύκολο θα είχαμε επιλέξει κάτι άλλο. Εύκολο τίποτα. Γι' αυτό και έχει τόση αξία ότι έχει επιτύχει αυτή η ομάδα, όποιο επίτευγμά της, όποια κατάκτησή της, όποια επιτυχία της, ήρθε με πολύ κόπο, ήρθε με αίμα, ήρθε με υδρότα, ήρθε με θυσία, ήρθε με πόνο. Όλα όσα έχουν να κάνουν, όσα είναι συνυφασμένα με τον Πανθεσσαλονίκο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών, τίποτα δεν ήταν στρωμένο με φρουφρού και αρώματα. Με ροζ ελεφαντάκια, με βελούδα και με στρωμένα ροδοπέταλα. Τίποτα. Από το ξεκίνημά της, από γεννησιμιού της, αυτή η ομάδα, από τον ξεριζωμό, από την εποχή εκείνη τη γεμάτη πόνο, τη γεμάτη οργή, τη γεμάτη πένθος, στο ξεκίνημα, από την ίδρυση, μέχρι και σήμερα. Δεν της δόθηκε τίποτα εύκολο και έτσι συνεχίζουμε. Το να κλαίγονται κάποιοι επειδή έπεσε ο Άγιαξ και να φέρουν την καταστροφή πριν είναι δείγμα μεγάλης ιτοπάθειας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλαμε να παίξουμε με αυτούς. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ο πιο δύσκολος από όλους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πετάξουμε την πανοπλία μας και θα τραπούμε σε φυγή? Θα γίνουμε φυγόμαχοι? Θα γίνουμε φυγόπονοι? Θα γίνουμε λιποτάκτες? Στη μάχη, ίσα ίσα, μη μας φοβάστε με τέτοιους αντιπάλους. Με Όστερσουτ, με Χέρενφέιν, με Βίντι, με τέτοιους ναι. Με τέτοιους με φοβάσαι, με Γκιγκάμπ. Όταν ακούσαμε την Γκιγκάμπ και την Όστερσουτ πανηγυρίζαμε. Σιγά χαβαλέ, χαβαλέ. Όταν όμως παίξαμε με την Άρσεναλ, με την Τότενα, με τη Φενέρμπαχτσέ, με τη Σάλκε, με την... με την Ουντινέζε, όταν παίξαμε με αυτούς, τους κοιτάξαμε στα μάτια και τους αποκλείσαμε και τους νικήσαμε, γιατί βγαίνει άλλος εγωισμός και το ξέρουν πολύ καλά. Τούτοι εδώ οι παίκτες που αποτελούν αυτή τη φουρνιά του double, του αίτη του πρωταθλήματος, των δύο συνεχόμενων double, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσει πολλά. Και οι παλαιοί τα λένε μια χαρά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα στους καινούριους για να ξέρουν που έχουν έρθει. Φοβερή εντύπωση η κουβέντα του Κρέσπο για τον Άρνεσεν, έναν άνθρωπο που πέρασε με σπουδαία επιτυχία από τον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να σας πω τι παίκτες είχε φέρει, πόσο πουλήθηκαν κτλ. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, έκανε ποστάρισμα ο Κρέσπο, λέει, αυτός ο άνθρωπος, this man put the madness of ΠΑΟΚ in my mind. Fantastic man. Τον έχει αγκαλιά τον Κρέσπο με τον Άρνεσεν. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, έβαλε την τρέλα του ΠΑΟΚ μέσα στο μυαλό μας. Μέσα στο μυαλό μου. Φανταστικός άνθρωπος, φανταστικός άντρας. Μπράβο τους, δεν ξεχνάνε. Έτσι. Ο Άρνεσεν σπουδαίος σε αυτό που κάνει και σε αυτό που έκανε. Τώρα έχουμε άλλο τεχνικό διευθυντή και αυτός είναι πολύ δυνατός. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι
Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε μαζί. Φτάσαμε, φίλε, 2 μέρες πριν για τις μεταγραφές. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Πάλι ρε κουφάλα, δέντρου ή δοντιού, εκεί γύρω-γύρω θα το φέρεις. Μόλις φύγεις, λέει, θα γίνουν μεταγραφές. Παρασκευή θα πεις γεια σας 10 η ώρα, 11 η ώρα θα ανακοινωθούν οι παίκτες ή ο παίκτης. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές για να επιστρέψουμε παρεούλα να τα πούμε αντάμα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν υπάρχει κανένας φόβος για Άγιαξ. Σεβασμός ναι, φόβος όχι. Θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε έτοιμοι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φέι, τι γίνεται ρε Φέι. Όχι σκορδά, όχι σκορδά, όχι σκορδά. Εσύ γιατί πετάγεσαι. Τη ρουμπίνη εννοώ. Έλα πες τα ρουμπίνη. Να εγγες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ και κλαίγες πικρά τις νύχτες βρε παραπονιαρικό. Έτσι έτσι, πρώτη εκτέλεση Μαρίνα Χάρου 1978 για τους ψαγμένους. Τότε που υπήρχε μόνο βινήλιο. Τώρα άμα πεις συγγνώμη έχει βγει ο δίσκος. Νομίζω ότι είναι ο δίσκος στην εκκλησία που βγαίνει για τα ψηλά. Νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ, ο δίσκος ο υπτάμενος. Δηλαδή, περισσότερη πιθανότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να βρεις έναν υπτάμενο δίσκο, ας πούμε, σε κάποιο μαγαζί. Ένα UFO. Παρά κάτι σε δίσκο, μόνο κάτι παλαιοπολία, κάτι παλιά δισκάδικα. Τώρα σου λέει, Θείο! Μου λέει ο ανεψιός μου, έχω 500 τραγούδια. Πού ρε, σε αυτό το μανταλάκι? Φοράς το αυτή? Ναι. Είναι MP3, μπιασμένος. Όταν. Δηλαδή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Είναι MP3, λέει. 800 τραγούδια μέσα. 1000 τραγούδια. Πού χωράνε όλοι, ρε. Πού τα βάλανε οι σκερβελέδες, να πούμε. Σε ένα που είναι μικρότερο από την πατονέτα που κάνεις έτσι όταν σε ξύνει το αυτή να βγάλεις, να πούμε, το κερί από μέσα. Δύσκολη κερί, φίλε με γιώτα. Χρήστο και όσοι έχω, κυρίες και κύριοι, χαμογελαστό, αέναο, ανιδιοτελή. Και όλους εσάς εκεί πέρα έξω που μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα, θυμίζοντας ότι. Μπουκάραμε στη δεύτερη ώρα, άντε, στο δεύτερο μισάωρο. Θυμίζοντας ότι Ελλάς Auto Service 47-43-12 κορυφαίο συνεργείο στην πόλη και βέβαια BP έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί μπροστά στην Ελλάς Service, το καλύτερο πρατήριο με το καθαρότερο υγραέριο, ό,τι γράφει το κοντέρ, ό,τι γράφει η Αντλία, αυτό μπαίνει μέσα στο δικό σας ρεζερβουάρ, δεν έχει η αβαβάου παπαπάου, η οικογένεια Χατζοπούλου δεν παίζει με αυτά, κορυφαίο, κορυφαίο και με πλυντήριο και με φοβερές τιμές, BP. Πρατήριο μπροστά ακριβώς. Άνοιξε το! Είσαι αγγελούδι μου, 30 φίλα μου και λουλούδι μου. Εδώ είμαστε, πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Let's go to the lines που λένε και στο χωριό μου. Πάμε να πάρουμε τον κόσμο, το λαό. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Σήμερα, Τετάρτη, 2 και σήμερα λέμε για την άδεια. Για να κλείσει μια σεζόν συγκλονιστική. Το νου σας ρε μάλια. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίει σήμερα, ναι. Καλημέρα σας, Μουσάκια. Και στην ΑΕΦ 2014 με μακρόχρονη ιστορία της. Καλώς τον κερδισμένο προφήτη. Φίλε, το πίστευα. Δεν το είπα γιατί... Καταρχήν χθες άκουγες. Άκουγες ή είχες δουλειά. Δεν άκουσα χθες, δεν άκουσα. Όχι. Δεν μπορούσα να ακούσω χθες. Είχα βλάβει τα μάξι και δεν έτρεχα, δεν πρόλαβα τίποτα. Καταρχήν κάπως πρέπει να δουλέψουν για τα συνεργεία πρώτον. Βέβαια, είναι τώρα στο λεωφορείο. Τα έχω τιμήσει κι εγώ δεόντως τον τελευταίο καιρό. Να πηγαίνεις στο συνεργείο. Να είσαι σκράπας όπως κι εγώ, δεν ξέρω δηλαδή, δεν το παίζω ξερόλας. Πηγαίνω, το ανοίγει και μετά. Οχ, ακούς πρώτη βαριά ανάσα. Κάθε, ναι, είπαμε. Πρόσεξε, του λες, τι έγινε ρε Λευτέρη, τι έγινε. Οχ, οχ, δύο, διπλό. Τα κάπου αλφίνε, διπλώνει το ρεφρέν. Οχ, οχ, οχ. Λοιπόν, δεν έχω σήμα τώρα εδώ, γι' αυτό σου λέω. Αγόρι μου, χθες σε περιποιηθήκαμε δεόντως, αναβερθήκαμε για την πάρτι σου. Να σου πω ότι από τους 9, που προέβλεψαν Άγιαξ, εσύ κληρώθηκες για τριήμερο στο Πόζαρα Ριβέας, αδερφέ. Να ξέρεις. Έχω σοβαρότατα. Ωραία. Με ψιλομπινελίκι από τον κόσμο. Με ψιλομπινελίκι από τον κόσμο. Στείλ τον να κάπου αλλού και σιγά που θα... Εντάξει, δεν μασάμε, ρε. Δεν φοβόμαστε. Τον Άγιαξ, ελοκάτσι χρωστόφθουνος. Δεν μασάμε. Και δεν θέλω τους ομαδίτσες. Κωστίστε, είπα και χθες, μισομαδίτσες. Δεν θα τα πάω καλά. Με εκεί θα τα δώσουν όλα. Με εκεί σκοντάφτουμε. Εντάξει, κοίτα,
και ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε χθες, έτσι. Εντάξει, είναι άλλα μάσορα αυτά. Ούτε καν το λαμβάνω υπόψη μου αυτό. Έτσι, ούτε καν. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Εντάξει, προετοιμασία. Είναι τελείως διαφορετικά μάτς. Είναι τελείως διαφορετικά μάτς. Μια άλλη ομάδα του Άγιαξ έπαιζε με τον Όφη το πρωί και τον κέρδισε 6-1. Το κυριότερο είναι άλλο. Ότι το πρώτο μάτς στην Τούμπα και το δεύτερο έξω. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Σου είπα ένα πράγμα, είδα όνειρο. Ότι έψαχνα μάτς για να πω ότι εγώ ήμουν εδώ μέσα. Θα πω ότι Μπαρτσελόνα σου ομίλου. Σου είπα και μια ομάδα που θα είναι στην κλήρωση. Ναι, φίλε. Όχι, θα σε στείλω. Όχι λουτράκι αριδέας. Θα σε στείλω σε 13 δωδεκάνησα, φίλε. Να ξέρεις, σε 8 επτάνησα. Θα σε στείλω στο 8 επτάνησο. Και εσύ τι, όχι σαν το Χατζερίτη. Εσύ τι, τους έκλεισες στο σπίτι ή κλείσε τους στο σπίτι με διάφορα άλλα ρήματα στην προστακτική. Όχι σαν το Χατζερίτη, δεν είναι και δύο τσιλίδες, καλά το Χατζερίτη και μην κάνεις τα ίδια. Διαβάζω χθες, λέει, τέλος ο Χατζερίτης από τον ΠΑΟΚ και είναι σαν αυτό που λέω, παιδιά, τα χάλασα με την Brooks Shields. Άντε ρε, αλήθεια, ναι. Δεν μου λες τα είχες. Όχι, δεν τα είχα, αλλά τα χάλασα. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις σημασία, ρε παιδιά. Δεν τα είχα. Τότε στην Γαλάζια Λίμνη τα φτιάξαμε. Δεν λέει, ξέρω εγώ τι έχω έκανε αυτό, γιατί το ξέρει, λέει ο άλλος. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και εμένα χάλασε μεταγραφή στην Ελλάδα. Εντάξει. Κοίταξε, συμμεταγραφές πετυχημένες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και οι αστοχίες που λένε στις μαγειρικές εκπομπές. Έχεις λίγο αστοχία, λέει, άνηθο, λίγο τι κάπαρι έχεις βάλει παραπάνω και τέτοια. Υπάρχουν αστοχίες. Αυτό είναι η πιο τρανταχτή και η πιο ακριβή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά, μην ξανασυμβούν το θέμα. Κατάλαβες. Σε ακούμε, έλα. Σε ακούμε. Να, γιατί εγώ δεν σε ακούω, δεν έλα, έλα, γόρι μου, έλα. Για πες. Πες λοιπόν. Λοιπόν, τους χρωστάω κάτι αυτούς και θα τους το πληρώσω. Άρεσε. Λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα, έχουμε ομαδάρα, έχουμε κορμό. Παίρνουμε πολύ καλούς παίκτες και ένα πράγμα που θέλω να πω σε όλα τα παρόκια. Παιδιά, αυτή η ομάδα δεν είναι για φέτος. Δεν φτιάχνεται σωστό. Για φέτος. Σωστό. Ούτε για ένα μήνα. Αυτή είναι για την επόμενη τριετία, παιδιά. Έτσι. Δώσε λίγο προσοχή. Έτσι. Αυτό που κάνει έτσι. Τώρα είναι αυτό που είπε ότι θα βάλω την ομάδα στους 20 της κορυφαίες της Ευρώπης. Ξεκίνησε. Σκεφτείτε λίγο ηλικίες. Άκπο, μικρός. Σφιντέρσκι, μικρός. Πέλκας. Μικρός, Ροντρίγκο, μικρός, Ζαμπά, ο Αύγουστος, Λιγιός, μικρός, Ιούλιος, Ζαμπά, μικρός, δηλαδή δεν είναι όλοι οι Αντρέ, έτσι. Ίγκασον. Ακριβώς, Ίγκασον. Πασκαλάκης για τερματοφύλακα έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Ροντρίγκο, έχει. Γιαννούλης φίλε χθες με... Ακριβώς. Δηλαδή, τον πιστεύω τον Γιαννούλη φίλε. Του... Μα το λέγαμε. Λέγαμε. Δεν μπορεί να έτσι. Και λέγαμε να πάρουμε μπακ, γιατί δεν έχουμε λέει ούτε για να ποιο γίνεται, παιδιά, καθίστε καλά. Από το να έρθει πάλι κανένας Λεβέκ, κανένας Λέοβατς, χίλιες φορές, στήριξε τον, δείξε εμπιστοσύνη, θα μάθει κοντά στο δάσκαλο. Έτσι. Μα φυσικά έτσι πάει. Μα δεν λέμε να βγάλουμε παίκτες, να βγάλουμε παίκτες, αλλά όταν έρθει η ώρα να δώσουμε εμπιστοσύνη έτσι. Στα παιχνίδια, λέμε με αυτό, να τώρα πάρουμε ένα καλό. Κάτσε, παιδιά, γιατί οι άλλοι πώς γίναν καλοί, δεν ξέρετε, δεν μάθανε. Έτσι. Έγινε Γιωργάρα. Σου, σε χαιρετώ, ζουμουσού αδερφέ μου. Να έρθεις να πάρεις το βάουτσερ για να πας στο Πόζαρ. Δύο διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένια. Καταπληκτικά θα περάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλό στη Στουτγκάρδη. Δουλεύε και κάθε πίκρα και με. Καλό στη Στουτγκάρδη. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλώς το παιδί. Τι ωραίο πράγμα. Να πηγαίνεις δεύτερη φορά σε σημεία να την παρακαλάς, να της χαμογελάς και αυτό κουνιέται και σου λέει πήγαινε αγόρι μου, πήγαινε. Κάνε τη δουλειά σου. Σωστό. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα. Κάνε τη δουλειά σου. Πήγαινε. Έτσι. Πήγα και σήμερα και μου λέει Κοζίμα Λαμπίμπι, τελείωνε. Δύο μέρες μείναν ακόμα. Πρέπει να πάρουν και άλλη σειρά. Εντάξει, έφαγα και δεύτερο τάκλιν όμως. Όχι ρε φίλε. Τι, δεν είσαι κανένα δικαιολογητικό, έφαγα... τι. Όχι, δεν μου έπαιρνε τη βίζα. Άντε ρε φίλε. Ναι, άντε ρε δεν φίλε. Μου έπαιρνε τη βίζα. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις, να ξέρεις. Δηλαδή... Όχι. Τελείωσε. Ξαναμπήκα. Το πήρες. Σύνδεση, ναι. Σύνδεση δεύτερη φορά και ναι. Μετά μπήκα με Mastercard. Αγόρι μου. Αγόρι μου και είσαι κάτοχος, έτσι όμορφα.
Έτσι όμορφα. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή γκρινιάζουν κάποιοι. Μα ο στρατιώτης παρών. Έτσι ρε φίλε. Επειδή γκρινιάζουν κάποιοι. Μη μαθημένοι στην τεχνολογία. Σκεφτείτε όμως λίγο τα παοκτσάκια του εξωτερικού. Που είναι ο άλλος στο Δουβλίνο, στην Κοπεχάγη, στη Μελβούρνη, να πούμε στο Ακαπούλκο. Και κάνει έτσι στο μαραφέτη στον υπολογιστή και μπορεί να κλείσει το εισιτηριάκι του. Για σκεφτείτε λίγο και αυτούς. Μέσα σε μια μισή ώρα. Μέσα σε μια μισή ώρα. Τα δύο τρίτα είχαν εξαφανιστεί. Έφυγε, 6-7 τέλος. Έχουν μείνει. Γιατί δεν ξέρω, ελάχιστα. Με το που πήρα την έγκριση, έμεινε συνδεδεμένο. Και μπήκα να δω άδειες θέσεις. Επειδή γκρινιάζουν κάποιοι, Γιάννη, γι' αυτό το λέω. Πρόσεξε. Αυτός που δεν είναι μαθημένος να μπαίνει στον υπολογιστή, ο κάτοικος εδώ της πόλης ή γύρω από την πόλη, μπορεί να μπει στον υπολογιστή και να το κλείσει. Αυτός που είναι στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να έρθει και να περιμένει στην ουρά στο σπιτάκι. Να κάνει 3-5-10.000 χιλιόμετρα. Άρα προσαρμοζόμαστε σε αυτόν ο οποίος δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Έτσι. Για να μην πούμε ότι τα δύο τρίτα έχουν σκορπιστεί σε όλη τη γη, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος έξω που θέλει να πάρει το διαρκείας ακόμα κι αν γνωρίζει ότι θα δει όλη τη χρονιά ένα μάτς. Δύο. Τρία. Δεν είναι το αυτό πολύ. Το θέμα. Έτσι. Είναι ότι θέλει να νιώθει ότι είναι εκεί. Ότι έχει κάνει το καθήκον του. Έτσι, ότι νιώθει το σφιγμό της ομάδας εκεί που είναι. Και εχθές είχα ένα δεκάλεπτο τηλεφωνικό με το Τσουπνίδα. Βλέπαμε live τον αγώνα. Όχι ρε φίλε. Βλέπαμε live τον αγώνα. Πόσο χαίρομαι που μεταξύ σας γνωρίζεστε έτσι και κάνετε παρέα, ρε παιδιά. Πόσο το χαίρομαι αυτό. Ναι. Και σε κάποια φάση γυρνάει και μου λέει, ρε, βλέπεις απέναντι το διπλάνο το γήπεδο. Λέω τι. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, κότες. Λέω, έχουμε φάει ένα πεντάλεπτο να καταλάβουμε αν είναι κότες ή όχι. Τέλος πάντων, κλείνουμε το τηλέφωνο, έτσι, ημίχρονο, και σε κάποια φάση, στο ημίχρονο, σηκώνονται, ήτανε πουλιά τελικά. Έτσι, γράφω, ρε φίλε. Κλείδα, πουλιά ήτανε, φίλε, ήτανε κότες. Είναι αυτό, τι πουλιά θα βάλεις στο δεύτερο ημίχρονο, τι πουλί είναι αυτός ο αναπληρωματικός. Γεια σου, Γιαννάρα μου! Είχε πολλά που λένε. Ζούμε λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το λέμε κάθε μέρα! Κάθε μέρα το λέμε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Η διάθεση, το πάθος και τρέλα. Που δεν μας γουστάρετε. Έτσι. Αυτά τα συνθήματα της εκπομπής. Φιλιά πολλά. Φιλιά στη Στουτγκάρδη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Ναι! Πέσαμε! Και οι τρεις! Όλοι μαζί! Αγκαλιά! Πιασμένοι ήταν τι! Άιντε, άιντε! Χάλει ο γάβρος. Βλέπω σήμερα πως παρουσιάζουν το 0-0. Στάθηκε όρθιος, λέγεται. Λες και έπαιζε στο Nou Camp την Μπαρτσελόνα. Λες και έπαιζε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όρθιος στάθηκε. Χάλει, άφαντος ο Βαλμπουενά. Τώρα έρχομαι στις γραμμές, το ξανασηκώσαμε. Χάλει, 0-0, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσο αυτοί βασίζουν τις ελπίδες τους στο να ξαναδημιουργήσουν συνθήκες παράγκας στο να παίρνουν τα μάτς πριν ξεκινήσουν, τόσο θα μεγαλώνει η ψαλίδα και η απόστασή μας από αυτούς. Παικτικά, οργανωτικά, προγραμματικά, από κάθε άποψη. Διοικητικά, ψυχολογικά, οικονομικά, πνευματικά, σωματικά, όπως θέλετε. Πείτε το. Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας. Έλα ρε Κωστάκη, καλή. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Μόλις άκουσα ότι πέσαμε, λέω τώρα είναι ευκαιρία. Ευκαιρία, φίλε, τρεις μαζί. Μου κάνει τρεις. Και τρεις μαζί. Για πες, Κωστάκη. Αυτό το σύστημα θα εφαρμόσω τώρα. Μόλις πέφτουν οι άλλοι θα ανεβαίνω εγώ. Τι γίνεται, όλα καλά. Τι να κάνουμε. Ωραίος. Λοιπόν, φιλαράκι. Ναι. Εγώ το είχα πει. Ναι. Ότι για να αλλάξουμε επίπεδο πρέπει να πάρουμε και ένα προπονητή με μέλλον μπροστά. Όχι ότι ο Λουτσέσκο δεν ήταν καλός προπονητής. Ήταν μέχρι ενός σημείου. Όχι. Για μένα αυτός ο προπονητής, έχουμε ακούσει καλά λόγια γιατί είχε προταθεί και για πιο μεγάλες ομάδες. Μα διαφέρθηκε η Μπενφίκα να τον κάνει δικό της. Μπράβο. Ήταν έκπληξη το ότι ήρθε σε εμάς σαν χώρα, μιλάω για τους Πορτογάλους. Τον περίμενα να πάει σε καμιά Αγγλία, σε καμιά Ισπανία. Έτσι. Α, μπράβο. Τώρα είναι και το γκρουπ εδώ πέρα όλοι οι Πορτογάλοι, οι Βραζιλιάνοι. Και βλέπω η ομάδα. Δεν ξέρω με την Άντερλεχτ αν ήταν αυτή η ενδεκάδα η βασική της Άντερλεχτ που δεν ήταν, αλλά βλέπουμε και πώς παίζει η ομάδα. Έχει αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος, πρέπει να πω. Να, μέχρι τώρα.
Μ' αρέσει. Βλέπω ταχύτητα, βλέπω εναλλαγή της μπάλας, βλέπω περισσότερη πίεση, βλέπω πιο γεμάτη την περιοχή μας. Μ' αρέσει. Αρκεί αυτό να έχει συνέχεια και να το αφομοιώσουν πλήρως, Κώστα μου. Και να το δούμε και στα μεγάλα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Σε κανονικές συνθήκες. Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι. Σε παίρνω τώρα κάθε μέρα τηλέφωνο γιατί θα φύγεις την Παρασκευή και θα σε χάσουν. Πότε θα φύγεις? 19 Αυγούστου το πρωί θα πω καλημέρα. Θα φέρεις δηλαδή την πρόκριση από τα δίδυμα Αργολίδα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Μπράβο. Θα, α, έχουμε, μπράβο ρε Κωστάκη. Θα έχουμε περάσει τον Άγιαξ. Βέβαια, τα δύο μάτς. Λοιπόν, θα έχουμε περάσει τα δύο μάτς και θα είμαστε παραμονή του μάτς που θα γίνει 21 του μηνός. Δηλαδή δύο μέρες. Α, 20, ωραία, ωραία. 19 είναι Δευτέρα, νομίζω εκεί 20 είναι το επόμενο μάτς. 21, Τρίτη, Τετάρτη εκεί. Ο επόμενος αντίπαλος που θα είναι πιο βάτος. Πίστη θέλει. Δεν θα σε πω. Έτσι. Δεν θα σε πω να περάσει καλά, θα σε πάρω και την Παρασκευή τηλέφωνα. Τα πούμε. Έγινε τα γόρι μου. Άντε, έγινε Κωνσταντίνε μου. Ζουμουσού. Έγινε, φιλιά πολλά, ζουμουσού. Ζουμουσού. Τι είναι το ζουμουσού, λέει η Αντριάννα. Αντριάννα μου, είμαι καινούργια στην παρέα. Καλημέρα, πέρασε μια δύσκολη φάση το τελευταίο καιρό με τη δουλειά μου. Κανείς δεν ξέρει τι περνάς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής. Δεν είναι ενημερωτικός, δεν είναι δημοσιογραφική εκπομπή, είναι ψυχαγωγική. Την καψούρα μας για τα 4 γράμματα την ξέρετε. Δείχνετε κατανόηση εσείς που δεν είστε, τι να κάνουμε. Αυτό θέλουμε, αυτό αγαπάμε. Σκοπός μας είναι αυτός. Να σας κρατάμε παρέα, να σας διώχνουμε το μυαλό από τις έγνοιες το πρωί, με το χαβαλέ, με τα ηχητικά μας, με τα τραγούδια μας, με τα δώρα μας, με τις σκέψεις μας, με τις δράσεις μας. 25 Αυγούστου, 18η αιμοδοσία αθλητηρίων. Να μας έχει καλά ο Θεός να κάνουμε και φέτος. Και φέτος να κάνουμε 3 αιμοδοσίες όπως κάθε χρόνο. Έτσι, η αγαπημένη μου Σοφία Ξανθοπούλου, η κολόνα, η παντοτινή της όλης ιστορίας, αυτή που το ξεκίνησε όλο αυτό με τις αιμοδοσίες, δεν το ξεχνώ ποτέ, δεν λησμονώ αυτούς που είναι εκεί από την αρχή, που είναι η οικογένεια, έτσι, η Σοφία, η Χρύσα, που είναι εκεί για να σας ενημερώσει κάθε στιγμή, ρωτάει οποιοδήποτε από τους 12.500 κάτι, την κατευθείαν, απίκο. Τι να πω για αυτά τα κορίτσια, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν το θέλουν κιόλας, δεν το επιζητούν. Τον έπαινο, αλλά δεν γίνεται να μην πω για αυτές. Εδώ, αυτό σημαίνει η Αντριάννα, αυτή είναι η παρέα μας. Το ζούμε σου, σημαίνει ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι το σλόγγαν μας, είναι το μότο μας, είναι η κοσμοθεωρία μας. Ζούμε τις στιγμές με αισιοδοξία, με πάθος, με τρέλα. Όχι απαραίτητα ευχάριστες ή χαρούμενες στιγμές. Αλλιώς θα λέγαμε ζούχου σου, ζούμε χαρούμενες στιγμές. Ή ζούε σου, ζούμε ευτυχισμένοι. Όχι. Μπορεί να είναι μεγάλη στιγμή και να είναι στενάχωρη, να μας ενώσει μια στενοχώρια, μια περιπέτεια. Γιατί η ζωή είναι γλυκόπικρη, έχει και αυτά. Τι να κάνουμε, τα αντιμετωπίζουμε όμως και προχωράμε. Και προχωράμε. Πάμε, πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Βγαίνω μαζί με τον Γαϊτανίδη. Ένα, δύο, τρία. Αγόρι μου. Τσουκ! Πάλι τον είδες! Πάλι! Καλά, τρίτο γκολ! Μα γιατί τον αναφέρω, φίλε. Μπράβο. Τον έχει. Τον έχει που λένε. Και τον έχει η τύχη. Τον έχει η τύχη του. Λοιπόν, κοίταξε, όμορφα. Στα δύο προηγούμενα Μένιο μου, το δημιούργησε μόνος του. Ναι, έκανε ναι, φοβερές ναι. προσπάθειες με τις λόμπες, με τα φάλτσα του, με τα ψιλοκρεμαστά του. Χθες, δείχνει, δείχνει. Χθες το ήταν εκεί δείχνει. Που έπρεπε. Δηλαδή κάνει τη σουτάρα. Ακριβώς. Λοιπόν, νιώθω πολύ όμορφα. Γιατί αυτούς που έχουμε στηρίξει σαν διοίκηση και οι ενέργειές τους αποδίδουν. Εχθές με εντυπωσίασε, φίλε, όπως το είπες, το ποδόσφαιρο που παίζοντανε. Κοίταξε τώρα, ξέχασα τη λέξη που χρησιμοποίησες και δεν ήταν μονάχα η κυκλοφορία, ήταν και η υποδοχή. Φοβερά δυνατές πάσες και μήπως, η υποδοχή. Μήπως εννοείς πάρας... το ποδόσφαιρο κόντρας που παίξαμε χθες, που πήγαμε... Ναι, φίλε, όχι, μένω, πρόκεισε με λίγο και αυτό ήταν, δηλαδή... Ενέργεια εσκεμμένη, μένεις πίσω και ξαφνικά βγαίνεις στην πίεση, αλλά με εντυπωσίασε η δυνατή πάσα και η υποδοχή χωρίς λάθη. Δηλαδή κάτι γίνεται και φίλε, η μεγαλύτερη μεταγραφή που κάναμε είναι ο Φερέιρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν κατηγορούμε τον Λουτσέσκο γιατί σεβόμαστε αυτά που πήραμε με αυτόν. Αλίμονο. Αλλά αλίμονο. Δεν είναι κακό να λέμε ότι ήταν ο προπονητής, πώς θα το πω, μεσαίας κατηγορίας. Εντάξει. Πέτυχε. Και δεν θέλω να είναι μιλήσω. Απόλυτα πετυχημένος. Πήρε δύο double. Αν και Μένιο, αφού μου δίνεις την πάσα. Αν και το ότι φέτος υπήρχε περίπτωση να κληρωθούμε με τον Άγιαξ. Άρα το ότι ήμασταν στους αδυνάμους.
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό το ότι πέρσι παρατήσαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τουλάχιστον με τη Βίντι μέσα έξω έπρεπε να είναι δύο νίκες και όχι να τρέχουμε μου, έτσι. Εάν μιλήσω εγώ για τον Λουτσέσκο θα πω πολύ σκληρά λόγια για αυτό που θέλω. Όχι, όχι, δεν ανερώ τίποτα, αλλά όπως δεν λέμε τα καλά του. Έτσι, δεν λέμε ότι πέτυχε δύο double. Ότι... Ας τον γράφει και η ιστορία. Τελείως. Φυσικά φρόντισε τα γράμματα του, τα γράμματα που θα αναφέρονται εδώ να είναι μικρά. Και όχι με το τελείωμά του, με την επιλογή του στο τέλος, με τον τρόπο, με το χρονικό σημείο. Λοιπόν, και θα κλείσω, και θα κλείσω ως εξής. Μόλις ο Γοργοπόδαρος ο φτεροπτός Κωνσταντίνος έκλεισε, λέω τώρα είναι η ευκαιρία μου. Αγόρι μου. Λοιπόν, ζουμουσού αδερφέ μου. Μεγάλες στιγμές. Αυτό σημαίνει. Εδώ και 6-7 χρόνια. Αυτό, τότε που λέγαμε, ρε παιδιά, βάλαμε τα θεμέλια για να χτιστεί ο πρώτος όροφος. Έτσι, εντάξει, έτσι, και έτσι τι δυσκολίες ρε φίλε, τι γκρίνια, άστε, τι ψεύτες βγήκαν άστε. Στην πορεία να προσπαθούν να υποβαθμίσουν όλους αυτούς που δουλεύανε. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει σίγουρα. Δικαιώνει, φίλε. Όσο για την κλήρωση το είπα και χθες, τι όμορφα να παίζω εγώ με τον Άγιαξ και να προσπαθώ τον, αυτό που πέρυσι παραλίγο να κατακτήσω το πανευρωπαϊκό, να τον αποκλείσω κιόλα. Έτσι. Ζουμουσού, φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ, γεια σου, λοιπόν, Μένιο. Από εβδομάδα Πορτοχέλη. Από εβδομάδα, όχι. Μάγκα μου. Δεν με βλέπω να κατεβαίνω κάτω φέτος. Θα κατέβεις, εγώ είμαι σίγουρο. Πολύ μια εβδομάδα φέτος. Τον Πάστο θα ανούλησε και τον Εκαράκιάντε. Πολύ δύσκολα, λοιπόν, πολύ μακριά φίλε για τα παιδιά. Πολύ μακριά. Καταλαβαίνω, εδώ, φίλε, καταλαβαίνω. Χαλκιδική, Χαλκιδική, αν τα καταφέρουμε. Εσάν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, εννοείται φίλε, εννοείται. Εννοείται. Φίλε. Έλα, ρε, φίλε, εννοείται. Καλά, φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, φιλιά πολλά. Γεια σου, Μένιο μου, ζουμουσού, αδερφέ μου. Διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί, πάνω από μισό αιώνα, βρίσκεται αυτό που θέλετε για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας. Κάθε συσκευή, από την πιο μικρή, από το smartphone και το ταμπλετάκι σας, μέχρι γιγαντοοθόνες, home cinema, μέχρι ψυγιάρες, πλυντηριάρες, κουζινάρες, τα πάντα όλα. Και ειδικά αυτό το διάστημα, LG ψυγειοκαταψύκτες φοβερούς, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Και έχετε και δώρο και 48 μπύρες αλφα μαζί με την αγορά κάθε ψυγειοκαταψύκτη. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που και φέτος μας γέμισε με πανάκριβα, με υπέροχα δώρα και θα μας δώσει και κάτι ακόμα πριν φύγουμε. Νομίζω αύριο ή την Παρασκευή θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσω με το φοβερό δίδυμο. Δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το τρώτε στις δυο ψαραγορές. Στο Αιγαίον, στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666, πεντανόστιμα, φρεσκότατα, από την ελληνική θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σας. Και βέβαια χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, χωρίς μυρωδιές στο σπίτι, έρχονται έτοιμα σε ειδική συσκευασία. Έτσι και Κυριακή ανοιχτά. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237.163. Όταν φάτε το παγωτό θα με θυμηθείτε. Θα πείτε ο τρελός έχει δίκιο που φωνάζει το πρωί. Τέτοια νοστιμιά, μεγάλα ημέρα, φρεσκότα του σαν να το έχει φτιάξει η μαμά και η γιαγιά. Πεντανόστιμο. Νικολαίδη Σαχαροπλαστία και στο Λαγκαδά εναντίο ΑΕΔ. Και βέβαια το καλύτερο σχολείο για τα παιδιά σας με εξασφαλισμένο μέλλον, με σπουδαίες προοπτικές, είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, δίγλωσσο σχολείο, με εξαιρετικούς καθηγητές, με φοβερές εγκαταστάσεις, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Γράψτε τα παιδιά σας, ενημερωθείτε στα προπαρασκευαστικά τμήματα να μάθουν άριστα τη γερμανική γλώσσα. Πολύ μεγάλο εφόδιο για τα αυριανά τους σχέδια, για την αυριανή τους σταδιοδρομία. Ενημερωθείτε στο 475-900 αν είναι το παιδάκι σας Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Συμμετέχει σε αυτά και δίνει εξετάσεις για να μπει στο γυμνάσιο σε αυτό το υπέροχο σχολείο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Γεμάτος εκπλήξεις είσαι πουλάκι μου, γεμάτος εκπλήξεις. Εδώ είμαστε, 2310-287-888. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι χρωστάω πριν φύγω για την άδεια, το έχουμε υποσχεθεί, να παίξει η συνέντευξη που κάναμε με τον στρατηγό Μάκη. Με τον Μάκη Μανάβη, με τον αρχηγό της κερκίδας του ΠΑΟΚ, με τον ηγέτη της κερκίδας του ΠΑΟΚ, συνυφασμένο με μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική εποχή για το οπαδικό κίνημα, για το σύλλογο, για τα τέσσερα γράμματα. Δεν το έχω ξεχάσει και με την πρώτη ευκαιρία, δεν ξέρω σήμερα αν θα προλάβουμε, αύριο ή την Παρασκευή θα δούμε. Χρωστάω αυτό, χρωστάω οπωσδήποτε το ηχητικό με τη γιαγιά που μου το ζητάτε όλο αυτό το διάστημα. Αυτά τα δύο πριν φύγουμε
θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε. Να θυμίσω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι, 705-750, φοβερά πράγματα, τα πιάτα, πολύ ζηλευτά, φρεσκότατα, όλα καλομαγειρεμένα, στο κορυφαίο εστιατόριο, στη νούμερο 1 ταβέρνα στην πόλη, εκεί που όταν θα πάτε θα ξαναπάτε γιατί θα κολλήσετε, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα όλα, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, το γκρέμισε ο Δημήτρης το μαγαζί και το ξανάφτιαξε από την αρχή. Με κλιματισμό εννοείται, με ωραία φώτα, με ωραίο σχεδιασμό και design απέναντι το Μασούτι στην Ελευθέρεια. Φυσικά για τέντα η λύση είναι μία. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-430-011, τέντα home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Μην το σκέφτεστε, λέτε ότι ακούσατε την εκπομπή, λέτε ότι ο τρελός το πρωί ο 8-10 λέει ότι θα μας κάνετε και εξαιρετικές τιμές. Και έρχονται στο χώρο σας, σας περνάνε τέντα για μια ζωή, τα καλύτερα πανιά, οι καλύτεροι μηχανισμοί. Οι απόλυτοι γνώστες στην τέντα, ο Γιώργος και ο Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε ότι πραγματικά είναι καλλιτέχνες στην τέντα. Γι' αυτό και έχουν περάσει τέντες σε εξαιρετικά σημεία, σε ξενοδοχεία μεγάλα, σε εμπορικά κέντρα, σε σπίτια παντού. Και βέβαια για κλιματισμό, ο ειδήμονας, ο ειδικός, ο κορυφαίος στο είδος του, Κώστας Κιωσές, Κλιμάρτ 917-46, με απόλυτη τεχνογνωσία. Να περάσει το κλιματιστικό και εκεί τηλεφωνείτε και λέτε ότι ακούσατε την εκπομπή, σας κάνει εξαιρετικές τιμές. 917-646 Κλιμάρτ. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Κάνω σε αυτή. Α, τη δεύτερη ώρα, Γιώργο! Είπα να αφήσω να πάρει ο Μένιος, να πάρει έτσι, ο Τσουκνίδης, να πάρει έτσι, ο Ρωτάς. Έτσι. Αυτό λέγεται μεγαλοσύνη, φίλε. Ακριβώς, κάνεις το πλάι. Παράπονο. Κάνεις το πλάι. Ειδικά ο Μένιος που μετράει και αντίστροφα θα ρίξει και θα πετάξει ο πύραυλος από το ακροτήριο Κένετι. Αδερφός, αδερφός. Όλοι αδερφοί είναι όλοι. Τι γίνεται, για πες. Καλά, να φύγει αυτός ο Κολομίνας να μην ξανάρθει. Τα μάθες στα δικά μου. Εντάξει, όλα... Τέτοιος μήνας, το ένα... Το περιμένατε ή ήταν ξαφνικό. Ορίστε. Το περιμένατε, λέω, ή ήταν κάτι ξαφνικό. Το τρίτο του πεθερού μου, όχι, εντάξει, ήταν ο άνθρωπος 92-93. Μάλιστα, ας ζήσουμε, ας ζήσουμε και εμείς, να ζήσουμε τόσα. Μακάρι, μακάρι. Το πρώτο ήταν με την προλάβουμε στο παραπέμπτη. Ξέρω, ξέρω, την εγγονούλα σου. Τι να πω. Στο δεύτερο ήταν η ανιψιά μου, στον ένατο μήνα ήθελε 5-6 μέρες για να παναγεννήσει. Και αποκόβεται ο φάλιος λόρος από το μωρό. Τι να πεις. Γερή να είναι να ξαναπροσπαθήσει, ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε η τελευταία. Έχει πέσει η κοπέλα σε μια κατάθλιψη μεγάλη. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι έτσι. Στήριξη θέλει από τους δικούς τους ανθρώπους. Ας τα αφήσουμε αυτά, όλα καλά να είναι. Αυτός, όπως είπε, ο Κολομίνας να φύγει, να μην ξανάρθει ποτέ. Θα φύγει του χρόνου, αλλά όχι έτσι όπως ήταν. Υγεία να υπάρχει, ο Θεός και η Παναγιά όλα... υπάρχουν και ο Χριστός είναι μεγάλη, μας προστατεύουν. Θέλουμε, δεν θέλουμε, όχι, η πίστη πρέπει πάντα να υπάρχει. Πάντα. Και στις δύσκολες. Ειδικά στις δύσκολες να πιαστείς από κάπου και να συνεχίσεις να προσπαθήσεις να σταθείς στα πόδια σου. Για πες, και το άλλο, αν και όχι μεγάλο κακό, τα έπαιξε σήμερα ο ποδοκοποιητής από τη τηλεόραση. Μάλιστα. Ας είναι αυτές οι στεναχώριες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους. Να είμαστε υγεία, να περάσεις καλά, τα ξαναπούμε. Έγινε φιλιά, φιλιά Γιουργάρα μου, θα τα πούμε. Yeah, yeah. Θα τα πούμε. Ζούμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε, εννοείται, τους ρουφάμε το μεδούλι. Εδώ είμαστε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Αυτό το λέμε συνέχεια. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Λέμε σε αυτούς οι οποίοι χάρηκαν με τι. Με την κλήρωση τη δική μας με τον Άγιαξ. Τόσο χαρά. Ψάξτε το λίγο. Μήπως έχετε γίνει πολύ μίζεροι. Μήπως δεν έχετε δική σας ζωή και ασχολείστε με τη δική μας. Μήπως έχετε μικρύνει τόσο πολύ που πρωί, μεσημέρι, βράδυ σκέφτεστε μόνο τον ΠΑΟ και τις κληρώσεις του, ε? Για δείτε το λίγο. Εσείς που ήσασταν τόσα χρόνια μαθημένοι στους τίτλους και στα πρωταθλήματα και στα κύπελα αυτά, τι έγινε τώρα, ρε παιδιά? Στάθηκε, λέει, όρθιος. Με τη Βικτόρια Πίλσεν. Σοπαρέ, Δάδη Γιώργιο. Πάμε, πάμε στι γραμμέ. Καλημέρα σα. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλώ το φιλάρετο. Έλα, φίλε μου. Έλα. Μέσα σε 4 ώρε, Κωνσταντίνα, από τι 9 το πρωί μέχρι τι 1 το μεσημέρι,
ναι. 5.000 ναι, ναι. Διαρκείας. Πίστευτο. Είναι φοβερό το νούμερο. Πίστευτο. Δηλαδή... Είναι πραγματικά ραγδαίες οι πωλήσεις. Είναι ο κόσμος τρέλα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτά τα διαρκείας που έχει μια ομάδα με αρκετό κόσμο, εμείς τα εξαφανίσαμε μέσα σε 4 ώρες. Ακριβώς. Ακριβώς. 6-7 τέλος, το ξαναλέω. Μην ψάχνετε για εκεί. Έχουν μείνει στην 1, στη 2, όπου ξέρετε ότι είναι και πιο ακριβά, στην 3 και στην 5 κάποια εισιτήρια, τα οποία φαντάζομαι πολύ, πολύ σύντομα θα είναι και αυτά ανάρπαστα. Χαίρονται για αυτό που ουσιαστικά νομίζουν ότι έχει τελειώσει το θέμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μ' αρέσει αυτό εμένα να ξέρεις. Το να γιατί φοβούνται. Ακριβώς, όπως το λες. Φοβούνται αν τυχόν κάνουμε το επόμενο βήμα που θα το κάνουμε, όταν το κάνουμε λοιπόν, δεν θα μπορούν να μας φτάσουν. Θα έχουν πάψει πια να έχουν επαφή. Σε ακριβώς, είναι... ακριβώς είσαι μέσα, στον πόντο με αυτό που λες. Ακριβώς. Δεν μπορούν να το αντέξουν ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όταν γίνεις μια δυνατή, ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα, αυτό δεν το αντέχουν. Δεν γίνεται να το αντέξουν. Και εκεί είναι το πρόβλημά τους. Σου λέει δεν θα πάρουν τα 25, θα έχουν προβλήματα και 1002. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι αυτό είναι το ξεκίνημα της πορείας για την Ευρώπη. Δεν είναι ότι άντε θα πάρουμε τα 25 για να συνεχίσουμε. Αυτό είναι μια σειρά, μια συνέχεια. Και ό,τι και να γίνει, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Όταν ο άλλος το έχει σχεδιάσει και έχει πει ότι έτσι θα είναι... Τελειώσαμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Χτίστηκε λίγο-λίγο. Με τα λάθη μας, με την πτώση μας και ξανά με την άνοδό μας. Με τα στραβά, με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο. Όμως με νομοτελειακό τρόπο. Εκεί οδηγεί. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Έτσι. Όχι, και αυτό βέβαια. Δεν αλλάζει ούτε με έναν αποκλεισμό, ούτε με μία ήττα. Έτσι. Το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που δεν αλλάζεις 11 και παίχτες κάθε χρόνο μέσα στον κορμό σου και δίνεις πολύ χρήμα για να κρατήσεις αυτούς που έχεις, αυτό είναι δεδομένο ότι αυτή η ομάδα θα πάει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Με προσθήκες σιγά σιγά θα έχει το αποτέλεσμα. Είναι ακριβώς, δεδομένο. Ακριβώς. Τώρα... Δείτε λίγο την πορεία τα τελευταία 3 χρόνια. Η κατάκτηση του κυπέλου με Ίβιτς. Η κατάκτηση του πρώτου double με τις κλοπές, με τις παλινοδίες, με τα δικαστήρια, δηλαδή με τον οριμαγδό αυτό που έγινε. Η κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου double. Η ομάδα πώς μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδά της. Ο κόσμος πώς καταλαβαίνει ότι αλλάξαμε επίπεδο. Οι μεταγραφές που έρχονται, οι παίκτες, τα πάντα όλα. Από το πιο μικρό, από την παρουσίαση των προπονητή, από το πώς μπαίνουμε στη μεταγραφική αγορά. Πώς αγοράζουμε, πώς πουλάμε. Είναι πολύ σημαντικό, φιλάρετε. Κωνσταντίνε, αυτά δεν γίνανε, μου λες τώρα τα αποτελέσματα, αλλά αυτά δεν γίνανε αμέσως. Όχι, χρειάστηκαν βέβαια. Άλλα 3 χρόνια βέβαια. Νωρίτερα, βέβαια. Που εμείς βέβαια μουρμουρίζαμε, βέβαια. Αλλά ήταν μια ανάγκη για να φτιαχτεί η βάση, βέβαια. Να γίνει η υποδομή. Φυσικά. Να αδειάσουμε από αυτούς που δεν μπορούσαν να είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο, το πλάνο, να έρθουν καινούργοι, για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα. Έτσι. Θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Στην πρώτη αγωνιστική στο μπάσκετ παίζει Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, βγήκε το πρόγραμμα, έχει πολύ καιρό να συμβεί. Υπάρχει περίπτωση αυτό. Να παίξουμε χωρίς παίκτες. Δύσκολο. Γιατί εκεί πάμε. Να παίξουμε Άρης ΠΑΟΚ χωρίς παίκτες. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό εκεί, αν δεν γίνει κάτι δραστικό στο μπάσκετ, θα έχουμε άσχημα πράγματα του χρόνου. Δεν θέλω να προδικάζω ούτε με απεσιόδοξο παιδί. Αν εκεί δεν υπάρξει αντίδραση, αν δεν υπάρξει λύση, η οποία για μένα λέγεται Ιβάν Ζαβίδης, έτσι είναι ξεκάθαρο. Αν δεν γίνουν αυτά που θέλει, αν δεν έχουμε κάτι δραστικό, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη. Με αυτό λέω, δηλαδή ας το καταλάβουμε λιγάκι, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Εν τω μεταξύ, δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι και ο Άρης χωρίς παίκτες. Γι' αυτό λέω, αν δύο ομάδες δεν έχουν παίκτες. Τι μπορούμε να κάνουμε, να μαζέψουμε τους παλιούς, να τους βάλουμε να παίξουν ένα από τα παλιά παιχνίδια. Δεν ξέρω. Είναι λίγο πικρόχολο αυτό που λέω, αλλά πραγματικά εκεί έχουμε καταλήξει. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει
δεν έχει τον τρόπο να μπορέσει έστω να πει ότι θα μπορεί να έχει 10 παίκτες. Τίποτα. Μηδέν. Και αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, δυστυχώς αυτές οι ομάδες που πρωταγωνίστησαν δεν θα είναι πλέον στην πρώτη κατηγορία. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Το μπάσκετ είναι μια ιστορία που με το που πιάνουμε την κουβέντα σφίγγει το στομάχι μας. Τέλος πάντων. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Αλώς τον. Καράβια στο Αιγαίο και εμένα. Τι γίνεται. Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε λίγο για να μην μικροφωνίζουμε. Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όχι, όχι. Ζουμουσού λέμε, αδερφέ, ζουμουσού λέμε. Καράβια παντού και με. Κωστάκι μου, τι θέλω να πω για τα διαρκείας. Κρίμα δεν είναι όμως να το παίρνει κι άλλος το διαρκείας και να μην να έρχεται σε έναν αγώνα να πούμε όλη τη χρονιά και να μην μπορεί να είναι κάποιος στους υπόλοιπους αγώνες. Και δεν νομίζω ότι το στερεί από κάποιον εδώ. Όποιος θέλει να πάρει, πάει και το παίρνει. Αλλά και ο άλλος όμως δεν είναι πολύ υπέροχο αυτό. Ενώ ξέρει ότι είναι μακριά από την καψούρα του να κάνει... Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Γιατί πήρα να μιλήσω εγώ, όχι εσύ, εσύ μας από το πρωί να πούμε μας θα έχεις κάνει σταματάω, τουρέκια. Μίλα! Λοιπόν, πιο ωραίο δεν είναι όμως να πει το δικό του τον άνθρωπο πήγαινε εκεί στην ουρά και περίμενε γιατί θα πάμε μαζί στο γήπεδο να δούμε τον αγώνα. Εντάξει, κοίταξε. Και είναι μια ελεύθερη θέση για έναν ακόμα παράδειγμα. Τι, το στερεί από κάποιον άλλον πιστεύεις? Αυτός που πραγματικά θέση, αυτός που πραγματικά πάρει ένας που έρχεται μία φορά το χρόνο, αυτό. Οι υπόλοιποι αγώνες, η θέση αυτή. Okay. Είναι, έχει διπλή όψη, έχει διπλή ανάγνωση αυτό. Απ' τη μία είναι πολύ σπουδαίο να το πάμε αλλού, στην κλήρωση. Όχι, δεν μη ζεριάζουμε. Απ' τη μία, όπως λες, είναι πολύ σπουδαίο ο άλλος, ενώ είναι μακριά, να θέλει να στηρίξει την ομάδα, να νιώθει ότι είναι εδώ, και υλικά αλλά και psychικά, ας πούμε. Και απ' την άλλη. Είναι ένα νόμισμα. Είναι μια άδεια θέση. Είναι μια όψη αλλιώς. Okay, okay. Τώρα, ωραίο θα ήταν αυτός ο οποίος είναι κάτοχος του διαρκείας μακριά να μπορούσε να το κάνει πάσα σε κάποιον άλλον ο οποίος. Ένα γεια σου να το στέλνει να πούμε με κανένα φάκελο πουθενά. Εντάξει. Δύσκολο. Αυτά. Πάντως βλέπεις ότι και φέτος θα δοθούν εισιτήρια σε ανέργους. Αλίμονο δηλαδή. Σκέφτεται η ομάδα αυτούς που θέλουν αλλά δεν μπορούν. Του σκέφτεται. Εντάξει. Πες τώρα τι άλλο ήθελες. Κωστή για την κλήρωση. Δεν ήμασταν πόσοι χιλιάδες παοξίδες και φοβόμασταν μη συμβεί αυτό. Καλά τώρα. Τι λέτε. Συνέβη. Αυτό έτσι. Που σκέφτεσαι, που δεν φοβάσαι, θέλαμε. Αυτό σου γίνεται. Έτσι. Τώρα που μας ήρθαν έτσι, δεν σκεφτόμαστε πόσοι χιλιάδες παοξίδες ότι θα τον πετάξουμε να πούμε με τα φτερά στον αέρα. Αυτό έπρεπε. Αυτό πρέπει. Αυτό θα γίνει κιόλας. Οπότε δεν χρειαζόμαστε να φοβόμαστε τίποτα. Έτσι. Δεν πρέπει. Είπα, σεβασμός, ναι, δεν θέλαμε. Εγώ δεν ήθελα. Διαφωνώ με αυτούς που λέγανε θέλω Άγιαξ. Όχι, δεν ήθελα. Από ψέματα, ότι ήθελα αυτούς. Αλλά όμως. Να μην έχω μια πιο ξεκούραστη ομάδα. Εντάξει. Αφού ήρθε όμως, δεν σημαίνει ότι θα φοβηθώ, ότι θα φυγομαχήσω, ότι θα φέρω την καταστροφή. Αυτό δεν συνάδει αυτό. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Και όπως είπαμε, τα δύσκολα τα περάσαμε με μικρές ομάδες. Με κάτι χωριά που νομίζαμε ότι τα έχουμε, έτσι, δηλαδή. Άντε να κλείνω, γιατί και εγώ δεν έχω πολλά να πω. Φιλιά πολλά! Έχω να πω κάτι άλλο. 30 μέρες θα φύγει σε ραλίτη. Τι 30, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Τι 30 να πούμε. Από 20 κάτι που έχουμε τώρα, ούτε 25. Δεν έφυγα ακόμα. Από 29 ξεκινάει η άδεια. Καμιά 20 μέρες είναι. Ούτε 14 εργάσιμες. Θα μας δώσεις τα λεφτά μας πίσω. Φιλιά, ελάτε να πάρετε το εισιτήριο. Φιλιά. Ναι! Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον, Σεραίο. Τι γίνεται, φίλε. Καταρχήν να πω αυτό που το είπε ο συνακροατής. Και εγώ έχω του φιλαράκι του Δημήτρη από Ζυρίκη που βγάζει διαρκεία, αλλά δεν παίρνει στην Ελβετία. Το αφήνει εδώ σε ένα εξαδερφάκι και του πάει στα παιχνίδια. Πρόσεξε τώρα, με αναγκάζει να πω κάτι που δεν μπορώ να το πω. Και δεν πρέπει να το πω. Μου το γράφει και η Τσόφα. Και το ξέρω και εγώ. Κάποιο που έχει διαρκεία από το εξωτερικό. Μπορεί να το δώσει κάποιον εδώ να μπει. Κανονικά. Εννοείται, κανονικά απαγορεύεται. Το ξαναλέω με. Δεν θέλω να το πω, έτσι, ούτε το λέω. Μπορεί όμως να γίνει αυτό. Έτσι, ναι, και να δεν δώσει. Το συζητάμε τώρα, αφού δεν υπάρχει αυτοπροσωπία. Δηλαδή... Ρε παιδί μου,
Δεν, κανονικά δεν πρέπει να λέγεται αυτό και δεν πρέπει να γίνεται. Έτσι, άλλος να είναι και άλλος... Ναι, εντάξει. Δεν ούτε αναγνώριση ήριδας του ματιού έχει, ούτε δαχτυλικό αποτύπωμα. Αλλά ούτε είναι και κανένα έγκλημα, γιατί να σου πω κάτι, ο καθένας ξέρει ποιος είναι στη θέση του. Τώρα, αυτός που δίνει το εισιτήριό του και είναι από τη Μελβούρνη, να πούμε, ή από την Φραγκφούρτη, ξέρω εγώ, ή από το Σίδνεϊ, και το δίνει σε αυτόν που το δίνει, έχει ευθύνη. Και ξέρει αυτός που το δίνει. Ακριβώς. Απλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να το νομιμοποιήσουμε και να λέμε ότι παιδιά, κάντε το. Νομίζω το καταλαβαίνετε έτσι. Γιατί αν γίνει μία στραβή, αν αυτός που θα πάει, ας πούμε, έχει πιει 52 τσίπουρα πριν και πάει και σηκώσει το χέρι του και ρίξει κάτι, θα την πληρώσει αυτός ο οποίος μπορεί να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και εμπιστεύτηκε απλά το φίλο του για να δώσει το διαρκείας, έτσι. Κωστή, αυτά εντάξει είναι λίγο ακραία. Ξέρεις ποιον στέλνει τώρα εγώ με την Τζέλση, έστω των ανιψιών που είναι Τζέλση μαζί με το γιο μου, έτσι. Εντάξει. Είναι δεν πράγματα είναι που γίνονται μεταξύ μας, μιλάμε τώρα. Ξέρεις ποιον στέλνει τώρα και τι γίνεται, δεν είναι αυτά, είναι τώρα εντάξει, είναι για να λέμε. Τα εισιτήρια μπαίνουν μέσα κανονικά όλοι. Είναι τέλος πράγματα πάντων που γίνονται, απλά δεν μπορώ εγώ να βγω από μικρόφωνο και να πω δώστε το διαρκείας σας στον άλλο. Ναι, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, το ότι ξέρεις... το κάνετε και γίνεται. Και... Ξέρεις ποια θα είναι η θεία δίκη, φίλε, με τον Άγιαξ. Για πες. Το γκολ πρόκειται να το βάλει ο Γαϊτανίδης, ένα παιδί από ακαδημίες. Αυτοί που είναι χορτάτοι από ακαδημίες να την πληρώσουν από ακαδημία, ρε φίλε. Μα γιατί όχι. Εγώ χαίρομαι θα πάρει την ευκαιρία του, δείχνει ποδοσφαιρικό θράσος και μεγάλο ταλέντο. Έτσι. Κάποτε πρέπει και εμείς και σε τέτοια παιχνίδια να τον πεις μπες μέσα ρε μάγκα και δείξε τα πίδια σου και πάρε το παιχνίδι. Κάνει τη φάση, κάνει γκολ. Τα χαρίσματά σου εννοείς, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι το παιδί αυτό στην προετοιμασία είναι η έκπληξη. Αν πούμε ότι τον γνωρίζαμε πριν από εκεί, πρέπει να ήσουν αμοιημένος, να παρακολουθούσε την ΚΑΠΑ 19, να ενημερωνώσουν. Εντάξει, ξέραμε ότι εκεί υπάρχει πραγματικά σπουδαία μαγιά και έχει γίνει φοβερή δουλειά από τον Μπάμπλο και από τον Σνάουσνερ, αλλά η μετάβαση είναι το δύσκολο και η διάρκεια, Στέλιο μου. Σίγουρα. Πολλά παιδιά ξεκίνησαν, να σας πω τώρα ονόματα, Παναγιωτούδης, ο Πόποβιτς, να πούμε ο Δελιγιανίδης, ο Μπαλογιάννης, ξεκίνησαν, αλλά... Ο Πόποβιτς έμεινε ταλέντο, πήγε στον Όφη, δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να το έχεις κιόλας, να δείξεις ότι το έχεις, έτσι. Τους χάσαμε, έτσι. Να σας πω τώρα ονόματα πόσα θέλετε. Ελπίζω να μην είναι τέτοια περίπτωση. Ελπίζω αυτοί που φύγαν δανεικοί, ο Τσαούσης, ο Λίρατζης, τα παιδιά αυτά, να αρπάξουν την ευκαιρία και να γυρίσουν δυνατοί, να πάρουν χρόνο και να έχουμε, εγώ δεν λέω να είναι 11 στους 11 από τις ακαδημίες. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν γίνεται αυτό, αλλά εντάξει, να βγαίνουν κάποιοι να πουλάς και εσύ όπως πουλάνε αυτοί σε κάποια φάση. Ακριβώς. Αν και θεωρώ ότι στα δύο αυτά μάτς με τον Άγιαξ θα κάνει δύο τρομερά παιχνίδια, ένας που δεν μας έχει δείξει σπουδαία πράγματα στην προετοιμασία, αλλά είναι παίκτης αγώνων και μιλάω για το Μίροσλαβ Στοχ. Θεωρώ ότι ο Στοχ, που όπως βλέπεις δεν είναι στις πρώτες του επιλογές στην εντεκάδα, θεωρώ ότι ο Στοχ είναι παίκτης αγώνων και θα κάνει δύο μεγάλα παιχνίδια με τους Ολλανδούς. Πέρσι σαν σήμερα παίζαμε με τη Βασιλεία. Ναι, ναι. Όντως. Ήταν το νικηφόρο ξεκίνημα πέρσι, το θυμάμαι γιατί σήμερα κλείνουν τα 49, με έκανε τον καλύτερο αγόρι μου, Παοκάρα. Αγόρι μου, να ζήσεις φιλαράκι. Έτσι φίλε, να είσαι καλά. Κωστή, θα πούμε και ένα ανέκδοτο, τελικά δεν φεύγουμε μαζί, εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα, που νομίζω ότι φεύγουμε μαζί, δεν πειράζει. Όχι ρε φίλε, άρα θα μια τα λες. Διαφορά, αλλά γυρνάμε μαζί. Θα έχετε μια εβδομάδα θα έχετε Batman, 7-10, ωραία, και την παράλλη θα είναι ο υπέροχος Συρίγος μαζί σας, ο Γιωργάρας. Ένα καλοκαιρινό δροσερό ωραίο, είναι ένα ζευγαράκι, ο Μάγκας την ψήνει στην παραλία, έχουν ανάψει φωτιά, τον Ατάλο, ξέρεις, ποτάκια. Εκεί που την έχει στο ψήσιμο, κατά 3 ώρα τη νύχτα, μωρό μου λέει κάνε μια ευχή, έπεσε ένα αστέρι. Αυτή κατευθείαν αγάπη θα με παντρευτεί, σε ρώτησε παγίδα, ξανακοιτάει, λέει τελικά αεροπλάνο ήτανε. Κορίτσια, η σωστή απάντηση είναι να μην τελειώσει ποτέ αυτή η νύχτα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, γυρίζουμε και κλείνουμε σήμερα με την πολύ δυνατή στιγμή που ζήσαμε φέτος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Μάκης ο στρατηγός, ο Μάκης Μαυρομιχάλης, ο σπουδαίος στρατηγός, δεν μιλάει συχνά, είχε πάρα πολύ καιρό να μιλήσει, φεύγοντας από την περιπέτεια υγείας που βγήκε πολύ δυνατός, μας έκανε αυτή την τεράστια τιμή, το θεωρώ από τα παράσημα σε αυτή την όποια διαδρομή έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια, και επειδή όπως είχα πει δεν ήθελα
να κάνω σποτάκια από τα λόγια του, δεν ήθελα να γίνει σούπα, δεν ήθελα να γίνει κάτι το οποίο θα κουράσει, γι' αυτό δεν ήθελα αυτός ο άνθρωπος να παίζει κάθε μέρα. Το διαφυλάξαμε αυτή τη συνέντευξη, έτσι, αυτή είναι η δική μου, ρε παιδί μου, προσωπική επιθυμία και έτσι ήθελα να γίνει. Δεν μου αρέσει τέτοιοι άνθρωποι να γίνονται μαϊντανοί, ούτε ο ίδιος το κάνει αυτό. Με το που γυρίσουμε θα ακούσουμε τα λόγια που μας είπε φέτος το καλοκαίρι, μετά από την κατάξυση του Double. Ακούστε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έφαγαν τα νιάτα τους, έφαγαν, ανάλωσαν τη ζωή τους στα τσιμέντα, στις εκδρομές, στη λατρεία τους, στην ανιδιοτελή για τον ΠΑΟΚ, και έχουν πράγματι πάρα πολλές φορές τα λόγια τους ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για το τι κάναμε και για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον στρατηγό. Τεράστια χαρά, τεράστια τιμή που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω με ένα ζωντανό μύθο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αναπόσπαστο κομμάτι της τεράστιας παράδοσης που στήθηκε στη θύρα 4, στις εκείνες τις ιστορικές εξέδρες, ιστορικές εκδρομές, ο άνθρωπος που γιγάντωσε το οπαδικό κίνημα και είναι άμεσα και άρρηκτα συνυφασμένο το όνομά του όσο κανενός άλλου. Μεγάλη χαρά και τιμή. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ καταρχήν που μου κάνεις αυτή την τιμή και μιλάμε σήμερα στον αέρα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Μου επιτρέπεις τον Ενικό να σου μιλάω στον Ενικό? Και εγώ έτσι έμαθα, ρε Κώστα, στον Ενικό να μιλάω, και βασικά να σε πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου που γιόρταζες εχθές. Στρατηγέ μου, είμαι πολύ συγκινημένος που μιλάμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλοί κόσμος περίμενε σήμερα να βγεις να μιλήσεις. Δεν είσαι από τους ανθρώπους τους εύκολους, δεν βγαίνεις συχνά και καλά κάνεις. Δεν βγαίνω, Κώστα, ναι. Και μου κάνεις μεγάλη τιμή που βγαίνεις και είναι παράσημο για μένα. Σε ευχαριστώ καταρχήν, να αφήσουμε τα αρχικά και να πάμε κατευθείαν στα, ναι. Θα σας αφήσουμε αυτά λοιπόν, ξέρω δεν σ' αρέσουν. Θέλω να μου πεις πώς βίωσες εσύ όλο αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος. Το αίτητο, το double, το πρωτάθλημα, το κύπελο. Κοίταξε, Κώστα, ήταν βασικά όλα ξεκινάνε. Βασικά ξεκινάνε από έναν ηγέτη που έχει ο ΠΑΟΚ, που τους λύνει όλα τα οικονομικά προβλήματα που τους θα λύνει. Mm-hmm. Είχε τόσα συμβόλαια ο άνθρωπος, τους έδωσε την πεποίθηση ότι μη φοβάστε, εδώ είμαι εγώ και τον Ατάλο. Απ' την άλλη έξε έναν σοβαρό προπονητή που πέρασε όλα τα κύματα, δικαιώθηκε ό,τι και να βάσε δικαιωνόταν, ήταν και λίγο τυχερός ήταν βασικά, αλλά στις μάχες πρέπει να έχεις και λίγο τύχη να έχεις. Έτσι. Βασικά να σε πω τώρα πώς το ένιωσα εγώ. Ως ομάδα και ως ποιότητα, η ομαδάρα του 70 ήταν ομαδάρα, ήταν που παρουσίασε, δεν πατούσε μπάλα κάτω, αλλά δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν αυτοί που κάνανε σημερινή, αυτό το έπος που κάνανε σημερινή. Δεν μπορέσαν οι τότε, δηλαδή η ομάδα του Κούδα, του Ζεζανή, του Σαράφη, του Παρίδη. Mm-hmm. Ήταν οι Φακίδες και διάφορα άλλα γεγονότα. Όπως και άμα δεν μπαίνανε οι ξένοι φέτος, που ήταν κατά επιρροή που πάλεψε ο Σαββίδης. Ιδιαιτητές, το Βάρ και το Νατάλο, πάλι δεν θα κάναμε τίποτα. Αυτοί είναι μονοφαγάδες είναι. Έτσι είναι αυτοί. Όπως το λες, μονοφαγάδες. Και φέτος μας βάλανε εμπόδια, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα κατάφερε. Ναι. Ο Πάκου θα μας θεωρούσαν ότι είμαστε και λιγάκι βλάκες, άμα πούμε ότι ο Πάκου αδίθηκε κατά εμέ, αδικήθηκε βασικά φέτος. Τι να θυμηθώ δηλαδή, που πέσαμε με την καλογρέτα, που πέσαμε με 10. Καθαρή άκη ήταν εκείνη η αποβολή δηλαδή. Με τη χάρτινη, με τη χάρτινη, με την άκη. Ναι, άκη. Φέτος τους κάναμε τα γούστα, δηλαδή αυτοί που θέλανε, ενώ ξέρανε ότι δεν θα παίξουμε με θεατές, θέλανε αυτοί να παίξουν μέσα στο γήπεδό τους ήταν. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό που κατορθώσανε αυτοί. Παλικαριά, μαγιά παοξίδικη, μέσα εκεί. Ναι. Θέλετε στο σπίτι σας, μέσα εκεί, όπου θέλετε. Πέρα όμως ο Πάοκ σε βάλε γυαλιά πάλι, με κατάλαβες, 3 χρόνια κολλητά. Είναι μεγάλο έπος να το κάνεις αυτά τα 3 χρόνια κολλητά. Καταλαβαίνεις τώρα που σε λέω, Κώστα. Έτσι. Κατά τα άλλα, παντού
προχωρήσαν, είχαν ομογένεια, είχαν στην ομάδα, τα πάντα λειτουργούσαν καλά, είχαμε τον Ρουμάνο τον προπονηταρά και πήγαν όλα κατά ευχή, πήγανε καλά και κάνανε αυτό το αίτητο. Αυτό το αίτητο, Κώστα, να ξέρεις, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Λουκανίδη, του Δωμάζου, του Παπαμανδόλη, και κάνανε και αυτοί και το κάνανε, με κατάλαβες, πολύ μεγάλο πράγμα είναι. Τεράστια υπόθεση. Το πρωτάθλημα μπορεί να έρθει και πάλι και του χρόνου. Αλλά το αίτητο, να ξέρεις κάτι, δεν θα ξανάρθει, Κώστα. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ. Εγώ εκεί που τρελαίνουμε και ενθουσιάζουμε πολύ είναι το αίτητο. Το αίτητο, το αίτητο. 8 φορές θα το λέω σε δευτερόλεπτα. Και κοντά στο αίτητο πήραμε το πρωτάθλημα, κάναμε και τον τάπο και ήταν μια χρονιά πολύ πετυχημένη. Μαγική. Που έχουμε δηλαδή όλοι μια χαρά πήγαμε, Κώστα. Εγώ λέω, στρατηγέ μου, ναι, στρατηγέ μου, λέω, δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεσή μας εννοώ και ο καθένας ό,τι σκέφτεται. Ο κόσμος έχει τρελή χαρά. Τρελή χαρά. Αφού τώρα προσδώσουμε να υπάρχουν αυτοί ξένοι τέτοιοι διαιτητές, αυτό το βαρ που λένε, αυτό το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω, ναι. Άμα υπάρχει, κάνει ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις κάτι. Αυτοί καθοδόσανε, κάνανε αυτοί τώρα, βγαίνουν εκείνος ο Βλάκας, να πούμε πώς το λένε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που φοράει και το περιβραχιόνιο της ΑΕΚ και με ζητάει, μπέναζε και με ζητάει. Είναι δηλαδή για κλάματα, δεν ξέρουν τι να κάνουν, με κατάλαβες. Τι να Ολυμπία... κάνουν. Η Ολυμπιακή είναι ένας καφενές και μισός, είναι, εγώ θα λέω αυτά. Όλα τα αποτελέσματα ήταν προσποιητά, ήταν στο δεύτερο γύρο και έτσι, αλλά τον κρατούσαν, εγώ με αυτά τα αποτελέσματα τον κρατούσαν για λόγους εντυπώσεων. Ο Παναθηναϊκός είναι κλινικά νεκρός, είναι γρυπωμένος, είναι με 45 πυρετό έχει και τον κρατάνε έτσι με στο παραμύθι, τον κρατάνε. Ναι. Για λύπηση είναι. Για λύπηση. Και γιατί να μην το ξανακάνεις και του χρόνου, με κατάλαβες, είναι σε μια ευθεία είναι ο ΠΑΟ καλή, έχει ένα μεγάλο ηγέτη που έχει, αυτός είναι όλο το παν, είναι, με κατάλαβες, γιατί οι άλλοι δεν έχουν μαντήλι για να κλάψουν. Αυτός τους λύνει όλα τα οικονομικά προβλήματα και εγώ πιστεύω ότι έμαθα ότι ο Βαρέλα δεν έχει υπογράψει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα φέρει κάτι το παραπλήσιο και ακόμη καλύτερο στη θέση του. Πάω και είμαστε, δεν είμαστε Βαρέλα, οι παίκτες έρχονται παρέρχονται, αυτό πάντοτε, λέμε σήμερα, στρατηγέ μου. Πάντοτε αυτό είναι. Εντάξει, εδώ θα σταμάτησε ο μεγάλος ο Γιώργος ο Κούδας, να πούμε. Και δεν βούλιαξε, δηλαδή ο Κούδος μας είμαι το Σαράφι, το μεγάλο τον Παρίδη, τον Τερσανίδη και δεν έπαθε ο ΠΑΟΚ τίποτα. Και αντιθέτως κάνανε αυτή η σημερινή, κάνανε αυτό να τον τάξει. Φανταζότανε αυτός ο άγγλος, να πούμε ο Παχταράς, που έκανε αυτό το πράγμα που έκανε, το εξωγήινο, τον γκολ που έβγαλε, με κατάλαβες. Εγώ πάω πολλά χρόνια πίσω και θυμάμαι ένα γκολ που είχε βάλει τότε σε Δωμάζος, στο Φάλιρο μέσα, στο παλιό Καραϊσκάκι, με ανάποδο ψαλίδι, έτσι ακριβώς το ίδιο γκολ, αλλά εκείνος ήταν και ζουμπαδιάρης, ήταν μέσα στον αφάλο του Άγγλου ήταν. Κατά τώρα στη λέξη μου. Αυτά τα κοντούλια, αυτός ο δικός μας είναι σαν το Μεγαλέσσανδρο. Το δίπλωσε το κορμί του, στρατηγέ μου, και ήταν δύσκολο, ήταν χαμηλά το ψαλίδι, έτσι. Μεγάλη παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα. Ήρθαν και σε είδαν, έτσι, στο νοσοκομείο. Ήρθαν, ζήτησες και σε είδαν και αυτός και ο Σφιντέρσκι. Ευλογημένος έφυγε. Ευλογημένος, γιατί τα τελευταία δύο γκολ, το αίτητο για να τον πάρεις ήταν το γκολ που βάλαμε στα Γιάννενα. Έτσι. Έπρεπε να πάω το ραδιόφωνο, δηλαδή να κερδίσω πάω. Εγώ ήθελα το αίτητο, γιατί το πρωτάθλημα ήταν παρμένο, ρε Κώστα. Το πρωτάθλημα ήταν για τους μπουταλάκους. Ήταν γραμμένο, ήταν παλμένο, ήταν. Εμένα με διέφερε το αίτητο. Το αίτητο, αυτό. Μέχρι να σφυρίξεις το 95, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε έναν αυτογκόλ εις βάρος μας εμείς. Έτσι. Εύκολα μπορεί να χτυπήσει κάπου η μπάλα και να γίνει μια στραβή, ναι. Αυτός ο παιχταράς, να πούμε, δυο παιχταράδες πάλι συνεργαστήκαν και στα δυο τα μάτια, να ξέρεις. Μεγάλος παίκτης είναι και ο Πέργκας είναι. Πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φιγούρα είναι. Τον Μπέλκα και τα μάτια τους, δεν ξέρω, ο προπονητής το ξέρει αυτό και το βάζει σε συνεχεία. Ίδια συνταγή, ίδια πάσα και ίδιο γκολ, με κατάλαβες. Έτσι. Και ο τελικός ήταν τα ίδια γκολ ήταν. Έτσι. Και οι δυο παιχταράδες είναι. Στρατηγέ μου, αν εσύ τα χρόνια τα δικά σου, εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα τα χρόνια για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν δύσκολα. Υπήρχε το χρήμα.
Αν είχε Ιβάν Σαββίδη, πού θα τον πηγαίνατε τον ΠΑΟΚ? Άκου να δεις κάτι, να πεις διαφορετικά να το τονίσεις αυτό. Άμα είχαμε δικιά μας η φουρνιά να πούμε, γιατί είμαστε... Ναι, αυτό λέω. Η δική σας η φουρνιά, η δική σας. Αν είχε και ένα Σαββίδη, πού θα τον πηγαίνατε τον ΠΑΟΚ? Δεν μπάλα, να ξέρεις Κώστα. Μεγάλη να πούμε ποδοσφαιρική φιγούρα ήταν εκείνος ο λαός. Έτρωγε όλα τα γήπεδα δεξιά, αριστερά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Να μην σε υποκάζει, θα με πεις ότι υπερβολή. Εκείνη η ομάδα η ταξιαρχία του Κούλα. Άμα είχαμε αυτό να το τέτοιο να, γιατί ήταν καφετζίδες ήταν οι τότε, σ' ακούς. Ναι, ναι. Ακούσανε τον ΠΑΟ που ήταν καφετζίδες, περιπτεράδες ήταν. Άμα είχαν το Σαββίδη, αυτό να το ιερό το τέρας, να τους έλυνε τα οικονομικά προβλήματα, να μην σε έλεγα ότι θα φτάνανε μέχρι τους 4 του Champions League, να ξέρεις κάτι. Το πιστεύω. Το πιστεύω αυτό που λες. Το πιστεύω. Ναι, να το ξέρεις κάτι. Γιατί όντως αυτοί είχαν παίξει, δηλαδή παίξαμε με τη μεγάλη τη Μίλαν του Ριβέρα, ξέρεις ποιος είναι ο Ριβέρα. Ιστορία, ζωντανή ιστορία. Δεκάρια, αλλά στο κούδα. Παίξαμε με εκείνη τη Λιόν, με εκείνη τη Σεβίλη που παίξανε, ανερχόμενες ομάδες ήταν εκείνες, όπως ήταν και ο ΠΑΟΚ ανερχόμενη ομάδα, αλλά για την Ευρώπη. Αλλά ο ΠΑΟΚ έμεινε στάσιμος, ξέρεις γιατί. Γιατί είχε περιπτεράδες που τον διηγούσανε, παντελάκιδες και εσύ, να το ξέρετε αυτό. Δεν είχαν αυτοί, θέλανε, πώς να σου δώσω να καταλάβεις, θέλανε έναν ηγέτη να κουμπάνε πάνω τους οι ποδοσφαιριστές, πάνω να τους έλυνε τα οικονομικά προβλήματα. Και αφού παίξανε μπάλα 3-4 χρόνια να πούμε, αρχινήσαν Ολυμπιακός, άλλος στην ΑΕΚ, άλλος στο Παναθηναϊκό. Μας παίρνανε, φεύγανε οι παίχτες μας, φεύγανε μετά. Φεύγανε οι παίχτες, δικαιολογημένα φεύγανε, με κατάλαβες, ο μόνος που έμεινε ήταν μόνο ο Γιώργος ο Κούδας έμεινε. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική φιγούρα όλων των εποχών της Ελλάδος. Στρατηγέ μου, θέλεις να ξαναπάς στην Τούμπα? Κοίταξε να δεις κάτι. Εμείς ό,τι ήταν να προσφέρουμε Κώστα, τα προσφέραμε. Είχα προβλήματα με την υγεία, δόξα τω Θεώ. Έδεσες μάχη όμως και βγήκες παλικάρι. Είδα ουρές έξω από το δωμάτιό σου. Με τον κόσμο να σου φυλάει τα χέρια. Είδα συγκλονιστικά πράγματα εκεί, στρατηγέ. Σε πω κάτι. Εμένα με φύλαξε, δηλαδή, πρώτα με φύλαξε που ήταν, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, οι ευχές του κόσμου, αυτή η αγάπη, δηλαδή, του κόσμου, και ένα άλλο θέμα που ήταν που ο Σαπίδης, δηλαδή, ανέλαβε όλα τα έξοδα, δηλαδή, τα οικονομικά προβλήματα, εκεί σε εκείνη την κλινική, γιατί εκεί πρέπει να έχεις αλληράκι, άμα δεν έχεις αλληράκι, για χαρά πάτη, για τα πεπκάκια πάτη. Κατάλαβες Κώστα. Αλίμονο. Μα είσαι πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Σου ανταπέδωσε κάτι από όλα αυτά που έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια αναγνώριση ήταν αυτό που έκανε ο Σαββίδης και αυτή η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή ήταν πολλές δεκαετίες. Τρέχαμε πίσω από την ομάδα. Τώρα όπου και να πας, όποια παρχιακιά πάλι και να πας, υπάρχει σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το μαγεμένο, είναι ονειρεμένο είναι. Όπου και να πας, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, πες μου να πούμε, άμα δεν έχουν από μια χιλιάδα κόσμο, έχουνε, με κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Ένα καιρό, δηλαδή, ένα καιρό εμείς μπορεί να κόβαμε 45.000, θα σου πω τώρα και κάτι, δηλαδή, αφηγηνό θα σου πω. Ένα καιρό να πω, όταν έπεσε ο ΠΑΟΚ με στην Τούμπα, την κόβαμε μια 45.000 κόσμο, την κόβαμε. Την κόβανε οι Θεσσαλονικείς, γιατί δεν προλαβαίνανε, δηλαδή, να έρθει η επαρχία. Τώρα είναι ένα μελανό σημείο ότι και εμείς η επαρχία, κάτι που με λυπεί εμένα λιγάκι ιδιαίτερος, με λυπεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχεται η Ξάνθη, η Κατερίνη, η Βέρεια, καταλαβαίνεις αυτές τις γύρω... Και έχουν όλοι έρχονται, στέλνουν από μια χιλιάδα κόσμο, στέλνουν. Ενώ παλιά τα δικά μας, παλιά τα χρόνια, δηλαδή τη γεμίσαν οι Θεσσαλονικείς, κλέγανε για ένα εισιτήριο, δηλαδή χωρίς... Καταλαβαίνεις τώρα πως θα λέω. Είχαν και μεγαλύτερη ποιότητα τότε στο ΠΑΟΚ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Να το ξέρεις να πούμε. Αλλά είμαστε υπερήφανοι για αυτή την κίνημά θα έχει χτίσει. Έβαλαν αυτά τα μεγάλα τα θεμέλια που είναι απόφυδα που είναι και κάναμε αυτό το τάπο που χαρήκαμε εμείς οι παλιοί πιο πολύ από τους νέους τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Είναι πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, υπομονής, υπομείνατε πολλά και... Μην ψάχνεις, στα γραφεία του ΠΑΟΚ δεν ξέρει κανένας. Ήτανε στην Τζιμισκή ήτανε τότε, με κατάλαβες. Τότε από τα παλιά τα γραφεία του Ελληνικού του Βορρά, τα θυμάσαι αυτά. Βεβαίως, βεβαίως.
Μικρός, μόνο αλλά το πρόλαβα, ναι. Μετά μας έδωσαν δυο ντουβάρια η Χούντα έδωσε εδώ στην Βασιλίστη Εθνικής Αμήνης και τον Αθάλους και τελικά να πούμε έγινε παραλήψης ο Σαββίδης και τα έχει μεταφέρει στην Τούμπα, με κατάλαβες. Δηλαδή από μωρά παιδιά ήμασταν δεξιά, αριστερά, τρέξαμε αγωνίες, κακό. Πήραμε... Όλη τη ζωή, όλη τη ζωή σας δώσατε για τον παραδόσεις, κάναμε το ένα, πήραμε σε 3-4 χρόνια, πήραμε τα πρωταθλήματα εκείνα, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά μετά μας κόψανε κατευθείαν αυτοί οι διαιτητές, ήταν αυτοί οι απίθανοι, αλλά είχες περιπτεράδες είχες. Είχες περιπτεράδες τότε, οι δικούς της ήτανε περιπτεράδες ήτανε. Σερβιτόροι ήτανε. Ενώ πάω που ήθελε ηγέτες ήτανε. Και ηγέτης είναι ο σημερινός με όλη τη σημασία της λέξης που έκανε, που έβαλε αυτός πρώτα το κορμί του κάτω και λέει θα σας φέρω το βάρ, εγώ στο φιλάνε, εγώ θα το πληρώνω, τους είπε να πούμε. Γιατί αυτοί νιώθανε να σκεπάζουν τη χρονιά τους, τις αποτυχίες τους, οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες, να παίρνουν όμως και κάτι. Κατάλαβες, αλλά σου λέει, μας είχαν συνηθίσει εμείς να είμαστε εκτός να πούμε φασουλάδας. Όταν είδαν ότι εμείς να πούμε τυχώθηκε ο Σαββίδης, και σου λέει και εδώ εμείς είμαστε και εγώ να θέλω, μας είχαν το πεστινό, το κρεμμένο, το ποτάλημα, του βάζουμε την μπάλα μέσα στα πλεμάτια δηλαδή. Και σε γίνει αυτός ο Κομμίνης και κάθεται μέσα στα πολιτήρια και δεν κλοπή, κλοπή, κλοπή. Μεγαλύτερη κλοπή όλων των εποχών. Μεγαλύτερη ληστεία του τρένου. Και να σε πω κάτι. Ξέρεις ποια ήταν η μεγαλύτερη ληστεία του τρένου που είπαμε, που ήταν κάτω από τη γλώσσα μου αυτή η λέξη, δεν ήταν εκείνη. Γι' αυτό το έργο δεν ξέρω αν το έχεις δει. Η μεγαλύτερη ληστεία του τρένου που δεν πιάστηκε αυτός ποτέ. Η μεγαλύτερη ληστεία ήταν τη Σούμπας ήταν. Με αρχικό τον Κομμίνη να πούμε και με χιασότητες τους Ολυμπιακούς, τους Αρχιούς και τον Ατάλο. Όλοι. Συμμαχίσανε όλοι. Όλοι συμμαχίσανε να δούμε. Συμμαχίσανε για να πάρουνε το κόσμο, κατάλαβες. Και εκεί στα κολονάκια που μένουνε κάτω έχουν να παρουσιάζουν ένα ψεύτικο κύπελο, ένα πρωτάλημα, τα παίρνουν αυτοί ένα λάξ. 40 δικά τους, ένα δικό μας, στρατηγέ. Μην ψάχνουν αύριο, μην ψάχνουν μεγάλη επιτυχία. Του έφερε να πούν που ο Άγιος ο Θεός του έφερε αυτό να του Σαββίδη στον πάγο που τον έφερε, με κατάλαβες. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Στρατηγέ μου, θυμάμαι κάποια στιγμή που είπες ότι πρέπει να βάζουμε όλοι το εγώ μας κάτω από τα 4 γράμματα. Υπάρχει μόνο εμείς, το εμείς και όχι το εγώ. Πες να το ακούσουν τα νέα παιδιά. Σε ακούει πολλοίς κόσμος τώρα. Τι θέλεις να μεταφέρεις στα νέα παιδιά, στα νέα παοξάκια, τι θέλεις να πεις. Κάθε σου κουβέντα είναι πολύ σημαντική. Κοίταξε να δεις, οι νεαροί δηλαδή θα παραλάβουν αυτά τα αποτελέσματα γιατί τους έρχονται μεγάλες ημέρες. Δηλαδή σε 2-3 χρόνια πήραν αυτά, πήραν 3 κολλητά κύπερα, κάνανε τα, πήραν το αϊκτό που εμείς δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε. Αυτό το πράγμα, ανεξαιρέτως που είχαμε πιο καλή ομάδα, ομαδάρα είχαμε εμείς. Τους δίνει την όθηση αυτούς ο Σαββίδης ότι θα δούμε μεγαλύτερα πράγματα. Να είναι δίπλα στην ομάδα, υγιέστατα, χωρίς παρεκκλοπές, χωρίς κοτρώνες και εκεί που τα είχαμε, να μην κρυβόμαστε. Εμείς τα είχαμε λιγάκι γιατί είχαμε περιπτεράδες είχαμε στη διοίκηση τότε και οι σερβιτόρες που τον διοικούσαν τον ΠΑΟ. Τώρα σου ακούω όπως πρέπει να είναι όλοι οι οπαδοί των ομάδων έξω και ας προχωρήσουν γιατί τους έρχονται μεγάλες ημέρες για τον ΠΑΟ, για τους σημερινούς λέω. Οι μεγάλοι τα ξέρουν τα γράμματα καλά, άκουσα μου. Τι να σου πω, σε ακούω με πολύ προσοχή και σεβασμό. Θέλω, για να μην σε κουράσω παραπάνω, μία κουβέντα σου μόνο ακόμα. Αν ερχόταν ένας άνθρωπος από ένα άλλο μέρος, ξένο, και σε ρωτούσε, Μάκη, τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ για σένα, τι είναι ΠΑΟΚ, τι θα του έλεγες? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι τα 4 γράμματα αυτά που ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Αυτά ήταν... Όλοι είμαστε από εκεί το 85-90% είμαστε όλοι μικρασιάτες ήταν. Είχαν οι παππούδες μας, οι μπαμπάδες μας ήταν από εκεί. Κάναμε τον ιερό χώρο αυτό τη Στούμπα δηλαδή, το χτίσαν οι παππούδες μας, να ξέρεις Κώστα. Οι παππούδες μας και οι μπαμπάδες μας όλοι πήραν από μπάλαν από μια... Λιθάρι, από ένα πέτρα. Και κάνανε στην Στούμπα. Εμείς όταν πηγαίναμε δηλαδή μωρά που όταν πηγαίναμε στην Στούμπα ήταν τα χώματα. Τώρα συνέχεια είναι σκέπαστρα, κακό, σάουνες, μάουνες, με κατάλαβες. Είναι όλα λες, είναι τέλεια είναι. Αλλά θέλω να σου πω, αυτοί οι άνθρωποι,
τα ιερά πρόσωπα που ήταν κυνηγημένοι και έτσι το ανακαλώ, βρήκανε αυτό και κάνανε αυτό το κόστος του ραντεβού να μαζεύουν τη Σαββατοκύριακα εκεί και να τα λένε όλα τα προβλήματα. Και αυτός ο χώρος λέγεται το κύπελο του ΠΑΟΚ δηλαδή. Και όσο για τους νεαρούς είπαμε να πούν, τους έρχονται μεγάλες ημέρες και θα δουν μεγαλύτερα πράγματα δηλαδή. Αυτά που δεν είδαμε εμείς θα τα δουν αυτά οι σημερινοί νέοι. Θα τα δουν με πιο πολλά, αλλά να μην μας αδικούν, να υπάρχει μόνο αυτό το βάλ μέσα. Κωστά. Ακούω. Αυτό το βάλ να πούμε. Μεγάλη να υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Να είναι το βάλ αυτό μέσα να είναι. Μεγάλη υπόθεση. Θα είχε με αυτό ο ΠΑΟΚ πάρει πολλά περισσότερα πρωταθλήματα στρατηγέ. Αυτό είναι Παπατζίδες, είναι στην πλατεία βάζεις μεγάλος αγαπητός, ο παραμύθι, κατάλαβες. Εμείς αυτά τα πολεμήσαμε δηλαδή με κοκκινώνες και μέση, λιγάκι τους κυνηγήσαμε Άγγλια εμείς. Εμείς συγκάλαμε την Αθήνα και τον πλέον δικά μας χώματα εκεί, δεν καταλαβαίναμε. Αλλά λέει πάλι δεν είχαμε έναν άνθρωπο να μας νικήσει, σε λέω. Ήτανε περιπτεράς ή σερβιτόρος ήτανε. Ιερά επαγγελματά είναι αυτά, να ξέρεις κάτι. Οι περιπτεράδες και οι σερβιτόροι, σερβιτόροι είναι ιερά επαγγελματά. Αλλά εμείς θέλαμε, το λέω εγώ για ποια άποψη, αλλιώς το τονίζω, γιατί τέτοιοι άνθρωποι περιμένανε καμιά βούκα να τους ταΐσουνε, να σου πω εγώ, το καταλαβαίνεις Κώστα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Περιμένανε καμιά βούκα αθηναϊκιά, μόλις τη δύναται ορμούσανε. Και ας είναι υπερήφανοι νεαροί που έχουν αυτόν τον Μεγισάνα, που τα χώνει και τον Ατάλη και πιστεύω όλα τα κενά, τα σημεία που έρχεται στη νέα σεζόν να τα αναπληρώσει Κώστα μου. Στρατηγέ μου. Και σε εύχομαι εσένα Κώστα μου να πούμε πάντοτε να έχεις επιτυχίες. Είμαι λιγάκι δύσκολος, δεν βγαίνω εγώ ποτέ αυτό, να μιλήσω. Γι' αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Κώστα ήμουνα στις μάχες εγώ με κατάλαβες. Ήσουνα, δεν χρειάζεται λόγο. Πράξεις έκανες. Αυτά τα λέγαμε με κατευθείαν, εμείς τα λέγαμε εκεί με στη φωλιά τους αυτά. Με. Συνέχεια και στον κόσμο του Πάγου να μην χάνουν ο κόσμος του Πάγου το ηθικό του. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε εμείς. Τους κρατήσατε. Να σηκώνουμε το διπλανό μας, να μην είναι δηλαδή, να το δίνουμε θάρρος, να το δίνουμε τα πάντα, οξυγόνα και το ένα άλλο, να είναι μάχημο συνέχεια, κατάλαβες. Και το κατορθώσαμε αυτό και αυτό η καρτή αμείβονται. Έχουν δει άνθρωποι τώρα που τώρα 3-4 από τα χρήματα και το ΑΕΚ, το πάλι το τονίζω. Το ΑΕΚ το να ξέρεις αυτό, κάτι. Αυτό. Δεν πρόκειται να πέσει ποτέ η Παναγία των Παρισίων, ακούς, θα σε πω ένα πράγμα, η Παναγία των Παρισίων κράτησε 7,5 αιώνες κράτησε. Εδώ που κάει και η εικόνα. Ναι, ναι, κάει και στην εποχή. Αυτό το αίτη το να ξέρεις θα κρατήσει και 250 αιώνες δηλαδή. Σωστά. Δεν πρόκειται αυτό να το κάνει ποτέ κανένας άλλος. Το κάναμε εμείς και ο Παναθηναϊκός. Εμείς. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, σε περιμένουμε. Πάντοτε να κάνεις όπως κάνεις έτσι τη δουλειά σου, όμορφα, καθαρά και το να τ' άλλο. Σε εύχομαι πάντοτε να έχεις, πώς να σου το πω έτσι τώρα λιγάκι, να σε δώσω λιγάκι ένα πόντο. Να σε πάντοτε συνεπής και ωραίος όπως έχεις ακούνα τη Σιλαϊκή ομιλούσα, κατάλαβε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ. Και εγώ και εγώ. Σε περιμένουμε στην Τούμπα να σηκώσει το χέρι σου και να ακολουθήσει ο λαός. Σε περιμένουμε. Τα κάναμε χρόνια ρε Κώστα ρε. Αυτό το παραμάκι που το βγάλαμε εμείς, το βγάλαμε και το πήραν όλες. Όλοι οι άλλοι τώρα, καταλαβαίνεις τώρα. Να είσαι γερός, στρατηγέ μου. Να είσαι πάντα δυνατός. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Αυτά, αυτά έγιναν. Αυτά έγιναν. Πάρα πολύ ωραία στιγμή. Στο κλείσιμο μιας χρονιάς. Πώς κάνουν να σκοπεί στο τέλος σεζόν οι εκπομπές στην τηλεόραση. Έτσι και εμείς. Χρωστάω μία γιαγιάκα το ηχητικό του Δεκεμβρίου. Και αυτό μας το έχετε ζητήσει. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τελειώνουμε. Έρχεται Παπαδόπουλας με Χρύσανθο. Έρχεται ο Παναγιώτης με την παρέα του, με το Χρύσανθο. Ο Μάριος είναι στην άδεια. Έρχεται η Τρόικα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Δεν ξεχνάτε ότι οι κορυφαίοι τεντάδες στην πόλη, οι άνθρωποι που ξέρουν την τέντα όσο κανένας άλλος, είναι ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης. Τέντα Home 430011. Φυσικά Κλιμάρτ. Ο νούμερο ένα προορισμό σας και επιλογή σας για κλιματισμό, κεντρικά συστήματα VRV, αντλίες θερμότητας, κλιματισμό, Daikin και όχι μόνο, 9 17 646 τηλεφωνήστε, εξαιρετικές τιμές,
άμεση ανταπόκριση από τον Κώστα Κιωσέ, που θα του πείτε ότι ακούσατε και θέλετε εξαιρετική τιμή. Αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς και για, για την Τέντα Home. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Αν δεν έχετε φάει εκεί, απέναντι το Μασούτι, στο κορυφαίο εστιατόριο, στην κορυφαία ταβέρνα, χάνετε 705-750 τη Λιβεριά, με καταπληκτικές γεύσεις, ένα υπέροχο κλιματιζούμενο και φουλ ανακινησμένο χώρο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση και το πάθος. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε.